Turn it up. Let's go! Είμαστε ζωντανά! Εκπέμπουμε ζωντανά! Στη Χαλκίδα! Και σε όλο το πλανήτη! Το νούμερο ένα πρωινό! Στο καφέ Morning Show. Wow, wow, wow. Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Είμαι ο Νίκος Βέρτης. Είμαι ο Γιάννης Πλουτιάκος. Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου. Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος και παρέα ακούμε Shock FM 104,8. Για ποιο λόγο πάμε ρόδι την πρώτη μέρα του χρόνου στα σπίτια μας? Γιατί για σκέψα σπας μπανάνα. Να την πατήσει. Όσο οι σαλάτες είναι πιο ακριβές από τους γύρους, δεν θα κάνει ποτέ κανείς δίαιτα. Έλα Γιώργο, Πέτρος είμαι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τι κάνει ένας ντελιβεράς επάνω στο δέντρο? Τι κάνει ένας ντελιβεράς πάνω στο δέντρο? Του παρήγγειλε η δονή. Η μουσική. Το μικρόφωνο απευθείας από τα τρελά νερά μόλις άνοιξε. Άντε παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Και έχω ανακοίνωση έτσι πρωινή. Τι έγινε? Ο κούκος που φέρνει την άνοιξη μάλλον ψόφισε. Παιδιά, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Παιδιά, θέλω να σας πω κάτι. Κουράστηκα να κρυώνω. Φέτος κουράστηκα να κρυώνω. Δηλαδή πραγματικά δεν αντέχω άλλο. Θέλω να σταματήσει αυτό το πράγμα. Έλα σε ζεστάνω. Είναι δυνατό. Έλα να σε πάρω μια καλή σας. Πες μου να σε τι ζεστάνω. Θα γίνει με τον καιρό. Σε παρακαλώ, πες μου τι θα γίνει. Έλα, δεν αντέχω παιδιά. Παρακαλάμε λίγο ακόμα. Κουράστηκα να είμαι μέσα σε παγετό και σε, για να μου πεις τι να πούνε και στην Κρήτη. Μιλάς εσύ τώρα που κάθεσαι στο σπίτι, όπω σπίτι σε σπίτι, από χώρο σε χώρο και άλλοι λέξουν στα βουνά και στα λαγκάδια τώρα. Έλαντε, έλαντε. Παιδιά, τι έγινε στην Κρήτη? Τι χαμός έχει γίνει. Καλά, αγνοείται και ένας 69χρονος, ναι. Βιβλική καταστροφή με τη γέφυρα του Κερίτη που είδαμε στο βίντεο πριν, ναι. Που καταστράφηκε, παιδιά. Τι βίντεο ήταν αυτό? Επίσης, σας πω ότι τα σχολεία βεβαίως είναι κλειστά και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Γιατί έχει γίνει χαμός εκεί. Υπάρχει βίντεο που δείχνει την κατάρρευση της ιστορικής γέφυρας του Κερίτη στα Χανιά. Πάντως, το κανάλι που τράβαγε εκείνη την ώρα δεν ξέρω ποιο ήταν, ποιο μου δείχνες, αλλά. Βίντεο. Έπαιρνε όλα τα νούμερα. Ναι. Λοιπόν, βέβαια έχει πάρα πολύ αέρα. Είχαμε και αέρα και εμείς εδώ χθες. Παιδιά, χαμός. Χαμός. Να σου πω, θα σταματήσει. Θα είναι έτσι για πάντα. Για πάντα. Για πάντα όλα. Για πάντα. Αύριο, βέβαια, νομίζω σταματάει. Τι κάνει? Λοιπόν, από σήμερα το βράδυ ξασθενούν οι βοριάδες. Πέφτουμε σε δύο μποφόρ δυτικό πλέον. Γυρνάει λίγο καιρό από σήμερα το βράδυ. Η θερμοκρασία σήμερα φτάνει τους 11. Έχουμε μια ψηλή μικρή άνοδο. Ναι. Αύριο έχουμε βροχούλες με 11 βαθμούς Κελσίου. Ξαναγυρνάει ο βοριάς. Ναι, να σας πω ότι ξαναγυρνάει 15 βαθμούς, λέει, κάνα δύο μέρες. Και μετά από Κυριακή πάλι πέφτει η θερμοκρασία. Αυτό το θέμα. Θυμάστε που σου έλεγα ότι. Ναι, από Κυριακή ξαναπέφτει, λέει. Από 15 πάει 11 την Κυριακή. Ναι, αρχίζει ξαναπέφτει πάλι. Δεν ξέρω, δεν έχω μέχρι την Κυριακή καιρό, αλλά μπορώ να σας πω ότι την Παρασκευή ξασθενούν λίγο τα φαινόμενα, θα ισχυώσει λίγο η κατάσταση, αλλά έτσι θα μας πάει αυτές τις δύο μέρες με πολύ κρύο. Ναι. Τι λέει ο Καζαμία στα μερομήνια, τι λένε ρε παιδιά? Θα έρθει Καζαμία μου πρωί-πρωί. Πότε θα έρθει η άνοιξη? Ένα κούκο θα τη φέρει? Κατά τα άλλα, τι κάνετε? Τι άνοιξε, τι μου τραγούδι μου θύμισε τώρα. Ναι. Κατά τα άλλα, τι κάνετε, πώς είσαστε, πώς περάσατε χθες, τι κάνετε χθες το βράδυ? Είναι Τρίτη σήμερα, ο μήνας έχει 26, Φεβρουάριος 2019. Έχουμε Ανατολή Ηλίου 6:59, έχουμε Δύση 18 και 16. Ωραία. Λοιπόν, ιώσεις χαμός, έχω το λαιμό μου πάλι. Πάλι. Ναι, ρε παιδιά. Γκρίνια, Πάμε παιδιά όλοι μαζί. Για να έρθει η άνοιξη. Τι είναι αυτό? Πότε θα έρθει η άνοιξη σε ένα το μικρό μου πόνι, σουρδέ? Φοβερό. Κατά τα άλλα, τι έκανες εχθές? Α, καταπληκτικά πέρασα. Στα βουνά και στα λαγκάδια ήμουν χθες. Στα βουνά ήσουν χθες, ναι, πολύ κρύο. Είχε μείον 4. Μείον 4 είχε πάνω. Ναι, είχε πάνω στη Ριτζόνα. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία τη νύχτα μας. Ναι. Εντάξει. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να παίρνεις μαζί ποτό, ουισκάκι, ξέρω εγώ. Σταμάτησα να πάρω κάτι να πιω. Λέω τώρα να πάρω τσίπουρα, να πάρω ξύλους καρπούς από το σκίουρο για να μας κρατήσουν και ζεστούς. Να πάρεις εγώ ένα κόμελα για να ζεσταθείς. Πού να το βράσω τώρα κόμελο? Έκασες ώρα πάνω? Έκατσα ένα τρίωρο. Τρεις ώρες? Ναι. Δεν μου το πες. Για να συμπονώ. Σκεφτόμουν, λέω, να πάρω το Ελληνάκι ένα τηλέφωνο να έρθει που θέλει να έρθει πάλι. Να έρθω, ναι. Να έρθω εχθές που είχε κρύο. Μπορώ να έρθω το καλοκαίρι.
Τι να κάνουμε το καλοκαίρι. Να σε βοηθήσω, ό,τι χρειάζεσαι. Πίστεψέ με, το καλοκαίρι δεν είναι ωραία. Ναι, ναι. Έχει πολλά ζουζούνια. Πολύ ζουζούνι. Λοιπόν, το Show Cafe Morning Show μόλις ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι. Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί. Ο Γιώργος Καρτελιάς βεβαίως. Η Ελίνα Παπίλα. 697-800-1048. Σας περιμένουμε και σήμερα. Πούστε ρε παιδιά, τι κάνετε παιδιά. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε σήμερα τη γιορτή σας. Σήμερα γιορτάζει ο Θεόκλητος, γιορτάζει ο Πορφύριος, γιορτάζει και η Φωτεινή σήμερα. Σήμερα είναι, πρόσεξε τώρα, της Φωτεινής. Δεν είναι η Φωτεινή, είναι των Θεοφανίων που γιορτάζουν, είναι άλλο τώρα αυτό. Είναι της Φωτεινής, συγγνώμη, η Αγία Φωτεινή Σαμαρίτης. Σήμερα γιορτάζει, 26 Φεβρουαρίου. Μάλιστα. Ήταν η αμαρτωλή γυναίκα που. Θες να σου πω. Ναι, πες μου, σήμερα με έχεις ρόλο δικό σου. Ήταν η αμαρτωλή γυναίκα από τη Σαμάρια που μάλιστα συνομίλησε με τον Ιησού Χριστού στο πηγάδι του Ιακώβ και εκείνος της είπε για τη διδασκαλία του. Ναι. Και εκείνη μετά πίστεψε στον Χριστό, βαφτίστηκε και. Και έγινε. Ακολούθησε το δρόμο έγινε ένθερμος έτσι η κήρυκα. Υπάρχει και η Κυριακή της συγκεκριμένης γυναίκας. Η Κυριακή πριν το Πάσχα είναι της Σαμαρίτιδας. Της Σαμαρίτιδας, μάλιστα. Ναι. Καλημέρα στην Ανατολή που γιορτάζει σήμερα, γιατί γιορτάζει και η Ανατολή σήμερα, ο Πορφύριος, η Πορφυρία και όλα τα συναφή. Ο Θεόκλητος είναι ο Άγιος Θεόκλητος, ο Φαρμακός, είναι αυτός που έδωσε το δηλητήριο στην Αγία Φωτεινή τη Σαμαρίτιδα. Δεν τρέπετε λίγο. Ναι, και μετά. Ο Σεβαστός. Στη συνέχεια πίστευσε στον Χριστό και μαρτύρησε μετά και εκείνο. Ο Σεβαστός που γιορτάζει, τι είναι. Δεν τον έχω το Σεβαστό εγώ. Γιατί είμαστε ρίσκοι. Είναι ο Σεβαστός, ο Σεβαστιανός, η Σέβη. Όχι, έχω τον Άγιο Πορφύριο έχω μετά. Μάλιστα, ό,τι έχουμε μπορούμε να σας πούμε. Τα υπόλοιπα δεν μπορούμε να σας τα πούμε. Δεν λέει, δεν έχω γιορτή Σεβαστού. Μπες στο εορτολόγιο, αγάπη μου. Δεν μπαίνω εγώ σε αυτά. Αφού εορτολόγιο λέγεται το site, πού θα μπεις εσύ. Δεν μπαίνω, εγώ μπαίνω σε άλλα. Πού εγώ μπαίνεις? Μπαίνω στις εκκλησίες, στο dogma.gr. Ναι. Μπαίνω στη. Ό,τι έχει να κάνει με την εκκλησία. Μάλιστα. Εκκλησία online και τέτοια. Έχει online η εκκλησία. Μπορεί να μας κάνουν ένα ευχέλιο online. Μέσω Skype. Λοιπόν, χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα. Είναι 26 Φεβρουαρίου, ημέρα Τρίτη. Χρόνια πολλά, παιδιά, χρόνια πολλά. Αν έχεις γενέθλια σήμερα, τότε είσαι μέσα σ' όλα. Κατά κάποιο περίεργο τρόπο, ξέρετε τα πάντα και το τι ακριβώς λένε οι άλλοι για σας. Δηλαδή, γνωρίζετε. Αλλά και γιατί το λένε. Δηλαδή, είσαστε γνώστης, μάλλον γνωστίδες όλων των πραγμάτων γύρω σας. Είναι τώρα καλό αυτό ή είναι ο ξερόλας που τα ξέρω όλα. Παιδί μου, ξέρει, πώς θα σου πω. Εγώ ξέρω ότι. Εγώ μπορώ να ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Καλά, εσύ θα μπορούσα να έχω γενέθλια εσύ σήμερα. Εσύ ανήκεις σε ό,τι μας βολεύει. Για, λέει. Λοιπόν, λέει, ξέρετε σχεδόν πάντα τι πρόκειται να σας πούν οι άλλοι και γιατί. Ωραία, τι θα σου πω τώρα. Μετά από αυτό θα πείτε τα wake up call να στείλει ο κόσμος για να πάρουμε τηλέφωνο αγαπημένα τους πρόσωπα. Κάνεις λάθος. Τι θα πεις. Θα πω ότι έχουμε Εθνική Μέρα Φυσικής Υγιεινής. Ψεύτη. Εθνική Μέρα Στήρωσης Ζώων σήμερα. Ναι. Και σαν σήμερα το 2014 ο δημοσιογράφος Σταύρος Θοδωράκης, κυρίες και κύριοι, ανακοινώνει την ίδρυση του κόμματος του ποταμιού. Βέβαια. Του ποτάμ. Το 14, Έτσι λέει μετά εδώ. Από 5 χρόνια πάει το ποτάμι. Τι, καταργήθηκε. Το πήρε. Το πήρε και έφυγε. Να το πάρει το ποτάμι, μου λένε. Δεν έχουμε ποτάμι πια. Δεν έχουμε. Γιατί έφυγαν οι βουλευτές. Τι έγινε, Ριάκη. Ναι, έφυγαν. Και τώρα τι είναι, Λίμνη, τι είναι. Και τώρα περιμένουμε στις ευρωεκλογές να δούμε τι θα γίνει με το ποτάμι. Δηλαδή είναι μόνος του, δεν έχει παρέα τώρα. Δεν έχει, άλλον έναν έχει νομίζω. Δύο δεν θυμάμαι το όνομά του, ναι. Ο ένας στη μία όχθη, ο άλλος στην άλλη. Αυτός που έχει μείνει ήταν ένα μήνυμα στο ποτάμι. Δηλαδή πώς θα φέρνει ζωή, ρε παιδί. Άτιμη κοινωνία, άλλος τους ανεβάζει, άλλος κατεβάζει. Δεν μας είπε τι έκανε χθες. Εγώ παιδιά χθες. Μας άφησες με απορίες. Θα σας πω, έκατσα με τα παιδάκια μου στο σπίτι γιατί κρύωνα. Πήγα γυμναστήριο, πέρασε πάρα πολύ ωραία. Κάνεις γυμναστική. Βέβαια κάνω γυμναστική. Άντε ρε. Βέβαια. Ένα story, κάτι να δούμε εκεί που υδρώνεις ή υδροκοπάς. Δεν κάνω. Θα κάνω στο αποτέλεσμα. Μια και καλή. Θα κάνω το πριν και το μετά. Κατάλαβε. Προς το παρόν κάνω το πριν. Πόση διαφορά. Το πριν, λοιπόν, όλοι, το πριν το κάνουμε όλοι με επιτυχία. Ναι, στο μετά έχουμε το θέμα. Λοιπόν, θα έρθει και για μας σας πριμέρα. Θέλω να σας πω ότι χθες ήταν μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Με ζεστούλα στο σπίτι μας, με τα παιδάκια μας. Παίζουμε έτσι, κουχούλιασε με λίγο, γιατί εγώ ήμουν στα κρύα. Την ώρα που εσύ ήσουν πάνω στους ιστούς, σκαρφαλωμένο στο κρύο, εγώ ήμουν στο τσακάκι μου μπροστά, Γιώργο, να σε ενημερώσω. Έτρωγα αρακά, πολύ ωραίο ζεστούλικο. Αυτό δεν μανιέται, αυτό δεν. Αυγοκομμένο αρακά. Ωραίο. Μπορεί να κρύουν, αλλά ήταν καλύτερα. Λοιπόν, και για πρώτη φορά χθες είδα Survivor. Δεν είδα, δεν ξέρω. Ήταν μέχρι τη μέση όμως. Αγόρου, για πρώτη φορά. Ο αγόρου μπήκε. Δεν τον είδα πουθενά. Δεν τον πήρε το μάτι μου. Α, δεν τον πήρε το μάτι. Την Δαλάκα πήρε το μάτι μου. Ναι. Η οποία νίκησε. Δηλαδή είδα δύο αγώνες. Αυτό ήταν το survivor που είδα. Α, σκοτώθηκες. Εντάξει, παιδιά. Με ενοχλεί αυτό το. Ελά, σολέ, όλε. Όλη την ώρα. Δεν σταματώ να σε αγαπώ ποτέ και αυτά. Και ελά, σολέ.
Αυτό δεν το ξέρω, συγγνώμη. Μάλλον κερδίσαμε, είχε επικοινωνία. Α, έχει επικοινωνία. Ακόμα έχουν τέτοια. Ναι, αλλά τώρα στην επικοινωνία δεν πάνε όλοι. Κάνουν ειδικό άθλημα να δουν ποιος θα κερδίσει την επικοινωνία. Και κάποια στιγμή σκοτώθηκε ένας Έλληνας με έναν Τούρκο. Τσακωθήκανε και μπήκε στη μέση ο Ηλίτσαλη με τον Σάκη, βέβαια. Πάει ο Σάκης και τους λέει: Κοιτάξτε να δείτε, του λέει. Μαζευτείτε τώρα. Θέλω να έχετε επίπεδο. Μπορείτε να αντιδράτε, λέει, στο αρνητικό σχόλιο με θετικό τρόπο. Ακούτε είπε ο Σάκης τώρα, με μεγάλη κουβέντα. Αντιγράφει τον Τάνο. Λοιπόν, ναι. Να αντιδράτε, βέβαια. Μα σου λέει, μου κάνε αυτό, μου κάνε το άλλο. Λέει, ναι, ρε παιδί μου, του λέει, να αντιδράσεις. Αλλά να έχετε επίπεδο, λέει, παιδιά. Λέει, προσπαθούμε. Λέει, να προσπαθήσετε περισσότερο. Και πάει ο Ελίζαρος, ξεκινά τα Τούρκικα τώρα εκεί. Είπανε μία λέξη οι Τούρκοι, αταμινούρ. Δεν ξέρω αν είπα βρισιά. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Φώναζε ένας. Αταμινούρ. Αταμινούρε! Δεν ξέρω αν λέγεται έτσι. Δεν ξέρω και τι σημαίνει αυτή στα τουρκικά. Τώρα το λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, και λέει ο Λίτσαλ, δεν είναι ωραίο να φωνάζετε έτσι και αυτά. Δώστε τα χέρια, αγκαλιαστείτε. Πώς κάνουμε στα παιδάκια. Ναι. Όταν στο κόντο γιο με την κόρη μου, έτσι λέω. Αγκαλιαστείτε, δώστε τα χέρια, είστε φίλοι, στα αδέρφια. Ναι, μαμά. Και έτσι έκανε ο Λίτσαλ με το Σάκη και λέω, κάπως έτσι περνάει η ώρα του εκεί. Τι να κάνουμε, παιδιά. Έλα εσύ. Λοιπόν, αυτό όμως που θέλω να σας πω είναι ότι το ξέρετε ότι το Survivor μετακόμισε το στην υγειά μας και το πήγανε Παρασκευή. Το στην υγειά μας. Ναι. Όχι, πού να το ξέρω. Δεν βλέπω το στην υγειά μας. Δεν μ' αρέσει. Το Survivor το μετατόπισε και το μετακόμισε Παρασκευή. Ο Ηλίτζαλη. Είπε ότι βγάλε τον Παπαδόπουλο. Ναι, ναι. Αφού τι θέλω κάνω σε αυτό το κανάλι. Και τώρα, επειδή πάει πάρα πολύ καλά το Survivor, επιστρέφει ο Παπαδόπουλος ξανά το Σάββατο. Για να κάνει κανένα νούμερο. Για να κάνει κανένα νούμερο, Sky, γιατί δεν. Στην υγειά μας, εντάξει, βάζει εκεί να χορεύουν οι κοπέλες που πάνε και καλεσμένες και εκεί έχει γίνεται λίγο δουλειά. Έχει Πάολα αυτό το Σάββατο, γι' αυτό. Ναι, το είδα το τρέιλερ. Γι' αυτό. Είδα το τρέιλερ με την Πάολα και την Βόσου που τραγουδάνε το «Θα εκραγώ», ήταν το τραγούδι, αν θυμάμαι καλά, στο τρέιλερ. Του Βαρδεί. Ναι. Ναι. Νομίζω, όχι, για το καλό μου, για το καλό μου, για το καλό μου. Α, Μιλιώκα, Μιλιώκας, ναι. Φωνάζουν εκεί δύο, τσιρίζουν, το είδε στο τρέιλερ. Ο, δεν το δα. Δηλαδή ήθελε η Πάολα να βγει πάνω από τη Βόσου, η Βόσου ήθελε να βγει πάνω από την Πάολα και φωνάζανε εκεί δύο. Α, για το καλό μου! Οπότε Survivor τραγουδιού θα έχουν τώρα στο Skype. Ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα κερδίσει πιο πολύ. Εντάξει, ρε παιδιά, εσείς τι κάνατε χθες το βράδυ. 6-9-7-800-104-8 τα μηνύματά σας στο Viber και 22-210-62-700 και επικοινωνείτε κατευθείαν μαζί μας. Καλημέρα στο Δημήτρη από την όμορφη πόλη της Ξάνθης. Λέει, ξεκίνησε μια όμορφη μέρα με ήλιο. Εδώ, παιδιά, τίποτα. Δεν έχουμε δει ακόμα ήλιο. Λοιπόν, καλημέρα στο Κατερινάκι. Το ποτάμι πίσω δεν γυρνάει. Το παρέστηρε το ρέμα. Καλημέρα στην Έλσα. Πολλά φιλιά στην Έλσα από τη Δράμα. Καλημέρα και στο Χρήστο. Είναι ερωτευμένος ο Χρήστος και θέλει να κάνουμε το δικό του wake up call. Βεβαίως, και τα δικά σας wake up call, βεβαίως. 22-210-62-700 και 697-800-1048. Για να βρούμε τη Σελένα. Σελένα Γκομέζ. Σελένα, το κορίτσι του Χρήστου, Χρήστου, Χρήστου. Έλα, βρε, Σελένα. Ναι. Ο συνδρομητής που κάνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Χριστάρα. Κρίμα, μου. Κρίμα. Πάμε στο επόμενο, παρακαλώ. Λοιπόν, επίσης σας έλεγα προχθές, ότι υπάρχει μια τηλεφωνική απάτη. Αν σας πάρουν τηλέφωνο και σας πούνε ναι, με ακούτε, μην πείτε ναι. Ναι. Το έχετε θυμάσει. Το θυμάμαι, το θυμάμαι, ναι. Ναι. Αν χάσετε, λέει, το κινητό σας, έβγαλε η ελληνική αστυνομία. Μου το πει η μαμά μου. Ανακοίνωση. Στο πει μαμά σου. Τι σου πει μανούλα, για πες μου. Ότι να βάλουμε ένα νούμερο, λέει, στο κινητό μας. Να μάθουμε, λέει, το barcode του. Ναι. Και αν το χάσουμε, ποτέ μας το κλέψουν, να πάρουμε την αστυνομία. Κοίτα η μαμά, στο διαδίκτυο μια χαρά, Ναι, και μου λέει, πώς το βάζω εγώ αυτό, άσε μα. Ακούστε, λοιπόν. Το έβγαλε η ελληνική αστυνομία, έκανε tweet. Στο Twitter μας ενημερώνει η ελληνική αστυνομία. Συμβουλεύει τους πολίτες να σημειώσουν έναν συγκεκριμένο κωδικό, ο οποίος θα χρειαστεί σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του κινητού τηλεφώνου. Δηλαδή, στο κλέβουνε, χτύπα ξύλο Παναγία μου. Το χάνεις, ξανά χτύπα ξύλο Παναγία μου. Αν πληκτρολογήσεις αστεράκι δίεση 06 δίεση, τότε βρίσκεις τον αριθμό σειράς. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Χριστίνα μου, τι κάνεις? Καλημέρα, καλημέρα. Με ποιον μιλώ? Δεν είσαι η Χριστίνα? Ναι. Ωραία, τέλεια. Σε καλούμε το Show FM και το Show FM Morning Show. Είσαι στον αέρα μαζί μας. Σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Για ακού τι σου αφιερώνουν, Μείνεις για πάντα παιδί, δεν μεγαλώνεις με τίποτα. Παιδιά, δεν μεταξύ και βαβούρα εδώ που είμαι στη δουλειά και να σου πω ότι πριν 5 δευτερόλεπτα σκεφτόμουν. Θα ήθελα ένας άνθρωπος να μου κάνει κάτι αυθόρμητο στα φετινά γενέθλια. Ορίστε. Και απλά δεν. Ωραία, Άννα, γεια σου. Δεν αναγνώρισε τις φωνές καλά. Εμείς είμαστε, εμείς. Κατάλαβα, σας ακούω και το πρωί από τα σποτάκια. Κοίτα, μόνο εμείς δεν είμαστε, είναι και κάποιος ακόμα. Ναι, δεν το κάναμε μόνοι μας αυτό. Βέβαια.
Ξέρω, Ειρήνη. Ειρήνη. Λοιπόν, έχεις μια υπέροχη μέρα, θα σε κλείνει στα 22, αν δεν κάνω λάθος, ε. Ναι, μαζί με τα καλοκαίρια. Α, χωρίς είναι... τα καλοκαίρια, δεν ξέρω τώρα, επειδή είναι και πρωί, έχω και δουλειά. Τα πόσα κλείνει. Τα 25. Α, τα 25. Τα 25, μικρούλα είσαι καλέ, πολύ μικρούλα. Ναι. Είσαι παντρεμένη. Όχι ακόμη. 25 δεν χρονών... το έχω κάνει ακόμη αυτό το λάθος. 25 χρονών παντρεμένη από τώρα. Λάθος δεν είναι, παιδιά. Όχι, παιδί μου, δεν είμαι παντρεμένη. Δεν έχει... Καλά, εντάξει. Δεν έχει βρει ακόμα τον κατάλληλο που θα... Δεν είναι το αγόρι της. Ειρήνη λέμε ότι μας έβαλε. Α, Ειρήνη μας έβαλε. Νόμιζα ότι μας έβαλε αγόρι. Συγγνώμη, παιδιά, δεν έχω ξυπνήσει ακόμα. Κοιμάται ακόμα όρθια. Δεν καταλαβαίνω. Συστή, μέχρι να βρει τον κατάλληλο. Είναι μικρούλα, δηλαδή κάτσε να πάει 30 και βλέπουμε. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, γιατί τώρα ξυπνάω σιγά-σιγά με αυτά που ακούω. Λοιπόν, άκουσε με. Για να είσαι όμως, για να φτιάξεις και να πεις ότι θα παντρευτώ, θα κάνω μια οικογένεια από 30 και πάνω, από τώρα ξεκινάς. Για να έχεις μια πενταετή, μια εξαετή σχέση, ας πούμε. Φτιάξτε καφέ, παιδιά, να το πούμε. Ωραία, κάτι. Ωραία. Φτιάξτε καφέ, ναι. Λουράκι. Και κάτι ακόμα. Θα σου πω και το φλιτζάνι, μας ενδιαφέρει. Εσύ που είσαι, σε ποια... Α, το πρωί που έλεγες, 20 ευρώ δεν δίνω. Όχι, τσάμπα θα το πούμε, δεν παίρνουμε λεφτά εμείς. Α, στη Χριστίνα τσάμπα. Η Χριστίνα είναι ελεύθερη. Σε μένα μου δεν μου ζητάει λεφτά. Οι παντρεμένες 20 ευρώ για να πω αυτά που θέλουν να δουν. Γιατί τι είναι, τι... Η παντρεμένη τι θέλει να δει, πού είναι ο άντρας της, με ποια μπορεί να γυρνάει. Βρες μου πού είναι αυτός που περιμένει εδώ και χρόνια. Α, προ, θα τον βρούμε, Χριστίνα. Εσύ που βρίσκεσαι, Χαλκίδα. Όχι, είμαι πιο βόρεια, κάτσε τώρα γιατί έχει και θόρυβο. Ναι, είμαι πιο βόρεια, αλλά έχουμε και Χαλκίδα. Ωραία, ωραία, λοιπόν, τέλεια. Και πάλι πολύχρονη, ό,τι επιθυμείς την αγκαλιά σου να το βρεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ναι. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Για τα δικά σας wake up calls, βεβαίως, 22-2-10-62-700, 697-800-104-8 τα μηνύματά σας στο Viber. Μένετε εδώ, γιατί σήμερα έχουμε Σελήνη στον Τοξότη. Απάπα! Σελήνη στον Τοξότη μας κάνει τι και φάτους. Τι άλλο μας κάνει αισιόδοξους και τι άλλο μας κάνει επικοινωνιακούς. Δηλαδή, γιατί εμείς είμαστε. Δηλαδή έχουμε καλό σήμερα. Ναι, γιατί όταν ακούς το Ξώτη, πάντα θα πηγαίνει το μυαλό σου στο καλό. Πάντοτε. Όχι, όταν ακούω το Ξώτη, συγγνώμη. Πάει στην Κρίνια, στη Μουρμούρα και στη Μύρλα. Κάνεις λάθος. Πού είσαι, Ξώτη... Κώστα, πού είναι ο Κώστας. Ποιος Κώστας. Ο ακροατής που το Ξώτη. Ο Ξώτης, να ξέρετε ότι είναι το πιο θετικό ζώδιο των 12. Λοιπόν, κεφάτους αισιόδοξους επικοινωνιακούς, ιδανική μέρα για νέες γνωριμίες, μετακινήσεις αλλά και μπόλικο. Η πιο τυχερή είναι τα ζώδια της φωτιάς, βέβαια, και του αέρα. Πάρα πολύ ωραία θα περάσετε σήμερα. Έχουμε 12 ζώδια, βεβαίως. Ένα δεν θα υποθεί στον αέρα, όπως γίνεται καθημερινά. Σε λίγο αυτό θα στείλουμε καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη που λέει μαζί σας σήμερα ξεκίνησε μια όμορφη μέρα. Mm-hmm. Λοιπόν, καλημέρα στην Ελισάβετ που λέει καλημέρα, παιδιά. Κρύο, παγωνιά! Καλημέρα στο φίλο που λέει καλημέρα από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Χθες έμαθα για το σταθμό σας και μου είπε η Ελίνα για την ώρα. Εντάξει, έτσι πώς το λες. Είναι σαν να τα λέγαμε. Ναι, μιλήσαμε λίγο στα μηνύματα. Πώς το λένε το φίλο? Νομίζω Δημήτρη, έχω την αίσθηση. Α, καλημέρα, Δημήτρη. Α. Θα σας ακούω από το πρωί και θα σας ακούω συνέχεια. Να είστε καλά, καλημέρα. Σου, ο φίλος εδώ με ρώτησε στη Θεσσαλονίκη σε ποιο σταθμό μπορεί να μας ακούει. Ναι. Του εξήγησα λοιπόν ότι μας ακούει μέσα από το ίντερνετ. Με ρώτησε ακριβώς την ώρα που είμαστε στον αέρα και κάπως έτσι έλξε η ωραία μας συζήτηση. Παιδιά, σας φάνηκε ή γλύκανε λίγο? Φάνηκε ότι είμαι πάρα πολύ ευγενική σου ακροατές. Παιδιά, φάνηκε ότι γλύκανε λίγο. Μην με κάνεις και κερδίζω. Φάνηκε ότι γλύκανε λίγο την ώρα που μίλησε για το μήνυμα του φίλου του Δημήτρη Θεσσαλονίκη. Ή δεν γλύκανε. Κούραση. Και για να δούμε τι θα γίνει σήμερα, παιδιά μου, καλά στα άστρα και τα ζώδια που μας φέρουν εμπόδια. 22-210-62-700. Μόλις καταλάβετε το επιδημένο ζώδιο της ημέρας, επικοινωνείτε μαζί μας για να κερδίσετε υπέροχα δώρα. Λέων, πες ναι στην τόλμη και την αισιοδοξία. Τόλμη και γοητεία, νομίζω. Πες ναι. Ναι. Μην αφήσεις λεπτό να πάει χαμένο σήμερα. Η μέρα θέλει πρωτοβουλία, πολυκοσμία, συναντήσεις, επαφές και νέα ξεκινήματα. 25. Ποιο ήταν αυτό? Ο Λέων. Ο Λέων. Πώς θέλει πούμε. Νέο Λέων σήμερα. Θέλει νέο Λέων. Τι θα κάνω εγώ δηλαδή. εγώ είμαι αρνητικός. Ναι, το ξέρουμε. Κρυός. Η λάμψη σου τραβά όλη την προσοχή και τα βλέμματα θαυμασμού πάνω σου. Oh. Θέματα και υποθέσεις που έχουν να κάνουν με παιδιά βρίσκουν σήμερα πολύ ωραίες λύσεις. 38. Εντάξει, σου ξέφυγε. Σήμερα ο κρυός θα γίνει η μάνα. Λοιπόν. Δόξα τω Θεώ. Τοξότης. Σήμερα θα είσαι ενθουσιώδης. Δέσμε λίγο. Παθιασμένος. Δέσμε κι άλλο. Παρορμητικός και έτοιμος για νέα ξεκινήματα. Έτοιμη για όλα είναι σήμερα. Αλλά και για λίγες κοντρίτσες. Εσύ. Εύκολα παρασύρεσαι από τον αυθορμητισμό σου. Νομίζω, το 3. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει το ζώδιο του Τοξότη. Έχω το 3. Τα 3. Υδροχός, Γιώργο. Το 3 είναι το τυχερό σου νούμερο. Έχεις πιθανόν την τάση να μπερδεύεις το συνέστημα με τις αυθόρμητες σκέψεις σου και ίσως παρασυρθείς και πιστευτείς στον οποιοδήποτε τώρα. Δείξε προσοχή 31.
Να με συγχωρείτε, πολεμός μου δεν είναι καλά, δεν μπορώ να καταπιώ. Επειδή μας έδωσε ένα πολύ ωραίο αστρολογικό προφίλ, αλλά δεν βλέπω πολύ σχετικότητα. Δεν είδες τον τοξότη που λέει ενθουσιώδης, παθιασμένος, παρορμητικό, τι άλλο θες? Κάντα ερωτικά, πουλάκι μου. Λοιπόν, δίδυμη. Ναι. Κάνεις κάποια απαραίτητα ξεκαθαρίσματα και επιλέγεις με σιγουριά και αποφασιστικότητα ποιοι θα είναι στη ζωή σου και ποιοι όχι. Το 12. Πολύ ωραία θα περάσει. Ταύρος. Αισθάνεσαι πως οι άλλοι απομακρύνονται χωρίς λόγο από εσένα, ενώ οι υποχρεώσεις και οι εκκρεμότητες αυξάνονται και δεν σου αφήνουν χρόνο. Το 8. Εγώ καιρός. Στην εργασία άρπαξε ευκαιρίες. Άρπαξε τη αγάπη μου την ευκαιρία, μην την αφήσεις να πάει χαμένη. Στην εργασία. Είπα εγώ κάτι. Απέδειξε ότι όντως δουλεύεις σκληρά. Οικονομικά τα νέα είναι θετικά. Μην διστάσεις να πάρεις πρωτοβουλίες. 23. Παρθένος. Στην καριέρα βάζεις στόχους και τους βλέπεις να εκπληρώνονται. Δεν το λέω λίγο τραγουδιστικά, τραγουδιστά. Ναι, δώσε λίγο ρυθμό. Στην καριέρα βάζεις στόχους και τους βλέπεις να εκπληρώνονται. Αλλά ο ένας μετά τον άλλον. Έλα, δεν πάμε Ελίνα. Καλά, παιδιά. Μας έχει βαρέσει το κρύο στο κεφάλι. Οικονομικά κάνεις θυσίες για χάρη των άλλων και αυτό θα διάσει το πορτοφόλι σου. 27. Χωρίς λεφτά η Παρθένη σήμερα. Πάλι έχουμε Παρθένο να έρθει για δανεικά. Έχουμε. Έχουμε ποιο? Έχουμε Κώστα. Καρκίνος. Να θυμάσαι πως μερικές φορές πρέπει να περάσει αρκετός χρόνος ώστε να καταλάβεις ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις των άλλων και αν πρέπει να τους έχεις στη ζωή σου. 43. Ψαράκια. Μεγάλη ευχαρίστηση έρχεται σήμερα. Πόσο μεγάλη? Μέσα από μια χαρούμενη είδηση, το με σύν. Ένα μήνυμα, με ένα τηλεφώνημα, το οποίο θα σου δώσει ξανά το χαμόγελό σου. 42. Και τα ψαράκια μάνε σήμερα. Γιατί ψώνει και τέλει, δηλαδή τα χαμόγελα πρέπει να είναι λόγω εγκυμοσύνη. Δεν υπάρχει πιο χαρούμενη είδηση από αυτή. Γιατί? Ζυγός. Το μόνο που ίσως πρέπει να περιορίσει σήμερα είναι τα υπερβολικά σου καταπανεβάσματα και η υποκλητικότητά σου σε επαφές και σχέσεις. 39. Δηλαδή το τζόκερ είναι καλύτερο από την εγκυμοσύνη. Εντροπή σου. Το ένα είναι θαύμα της ζωής. Το άλλο τι είναι? Ξέρεις τι, παιδιά, εγώ σου κάνω μετά τον τζόκερ. Τι κάνει? Τρίδημα. Όλα μαζί κατευθείαν. Τελειώσαμε. Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι, λοιπόν. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. 22-2-10-62-700 για να δούμε το επιδημένο ζώδιο της ημέρας και σήμερα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Πώς σε λένε? Μια χαρά είμαστε. Από Ερέτρια σας παίρνουμε. Είμαι η Μαρία. Γεια σου, Μαράκι. Μαράκι, καλημέρα. Πώς τα πάτε με το κρύο εκεί στην Ερέτρια? Εντάξει, έχει λίγο κρύο. Εγώ τώρα κρύωσα στις 25 του Φλεβάρι. Ήμουνα με το κοντομάνικο και λέγα όλο τον καιρό. Θερμό είμαι γυναίκα. Έτσι, έτσι. Κάνε. Κάνω και μπάνια όποτε μου τη δώσει τη θάλασσα. Α, χειμερινή κολυβίδρια. Α, είσαι, ναι. Ναι, ναι, όποτε θέλω. Εγώ σας βλέπω και κρυώνω στο σπίτι μου. Λοιπόν, Μαράκι μου, τι ζώδιο είσαι? Είμαι κρυός και σήμερα τα μάτια έτσι θα πέσουν πάνω μου, θα έχω λάμψει, λέει. Ναι. Σήμερα λάμπεις. Κάποιος θα σε δει και θα θέλει να σε κάνει μάνα, όπως λέει η Ελίνα. Γιατί όλα με εγκυμοσύνη έχουν να κάνουν. Λοιπόν, ναι, άκουσα και αυτό. Και τι πηδήσαμε σήμερα? Νομίζω το Σκορπιό. Μπράβο, Μαράκι. Μπράβο, ρε Μαρία. Ο Σκορπιός θα γίνει η μάνα, Ελίνα. Πώς το βλέπεις? Λοιπόν, Μαράκι μου, μείνεις γραμμή σας σήμερα με τα δωράκια σου. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλά. Σκορπιός, θα σε βοηθήσει η αυξημένη δημιουργικότητά σου σήμερα, Γιώργο, αλλά θα σε βάλει σε ξαφνικούς μπελάδες η αφηρημάδα σου. Τι, θα τρέχω πάλι? Θα είσαι αφηρημένος σήμερα. Ναι. Μη φοβάσαι, εσύ έχεις εμένα δίπλα σου. Σωθήκαμε τώρα. Οικονομικά θα έχεις ευκαιρία να οργανωθείς. 14. Α, μια χαρά οικονομικά. Θα το οργανώσω λίγο το θέμα σήμερα. Μια χαρά οικονομικά. Τι μου άρεσε, περίμενε. Να σε έχουμε υπόψη μας. Σε δύο μέρες πληρώνεστε. Λοιπόν, έχω θεματάκι το οποίο θέλω να συζητήσουμε, γιατί το λέγαμε και backstage βεβαίως. Είδα το βίντεο, είδα μερικά βίντεο από τα Όσκαρ προχθές. Ναι. Που έγιναν προχθές, μάλλον εγώ τα χθες. Είδα το ντουέτο που θεωρώ συγκλονιστική την στιγμή της Γκάγκα και του Κούπερ πάνω στη σκηνή. Ναι, δεν τα έχω δει, δεν ξέρω. Ήταν πολύ ωραίο. Δεν είχα δορυφορική. Ναι, ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή να τραγουδήσουν το σουάλο. Ήταν ο Κούπερ, εντάξει, είναι ο Μπράντλι Κούπερ. Ναι, ξέρουμε, καταλάβαμε. Και η Γκάγκα δίπλα. Δεν σ' άρεσε πολύ η Γκάγκα, ναι. Η Γκάγκα, όχι, έπαιζε το πιάνο και τραγουδούσανε. Έτσι πως κοιτούσε ένας τον άλλον. Από κάτω ήταν η Ειρίνα Σάικ, η γυναίκα του Μπράντλι Κούπερ. Ναι. Έτσι όπως κοιτούσαν τα βλέμματά τους, ναι, μεταξύ της Γκάγκα και του Κούπερ, λέω, ρε παιδί μου, ήταν πολύ ερωτικό όλο αυτό. Το τραγούδι δεν έλεγε, δεν ήταν, ναι, ερωτικό. Ναι, αλλά άμα δεις ο τρόπος που, ειδικά ο τρόπος που το κοιτάει κάποια στιγμή η Γκάγκα. Που είναι σαν να σε βάλω κάτω, ναι, Μπράντλι, να σε μπροστά κάνω Κούπερ. Μπροστά στη σειρά η γυναίκα του τώρα, έτσι. Με τη μάνα δίπλα. Για να δω πόσα κυβικά είναι το Κούπερ σου, Μπράντλι. Λοιπόν, και μπαίνω μετά Twitter να δω. Να δω πώς, τι γίνεται. Και τι να γίνεται στο Twitter μετά μέσα. Του Μπράντλι. Δεν φαντάζεσαι, μα είναι δυνατόν και είναι μαζί και έχουν κρυφό δεσμό, παράνομο. Κοίτα τώρα στις πρόβες λίγο που ήρθαν πιο κοντά. Δεν ξέρεις τι μπορεί να έγινε, Ελίνα μου. Πάντως ο Μπράντλι. Μπήκανε στο στούντιο, στριμοκολιαξίδικανε εκεί μέσα στο στούντιο και. Εγώ πιστεύω ότι η Γκάγκα τον γουστάρει. Ο Μπράντλι είναι πιστός στην Ειρίνα Σάικ, δεν κάνει τίποτα. Γιατί φαίνεται πολύ παραδοσιακός άντρας. Πήγε στα Όσκαρ με τη μαμά του και τη γυναίκα του.
Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Άντε ρε, άντε ρε, από τη μία είχε τη μαμά και από την άλλη είχε τη γυναίκα. Φάνηκε ότι η μαμά δεν τη θέλει τη γυναίκα. Φάνηκε ότι η πεθερά δεν τη θέλει την ύφη. Δεν τη γουστάρει, ναι. Δεν τη θέλει. Ξεκινάω. Και από το ένα χέρι κρατούσε λοιπόν την Ειρίνα Σάικ και από το άλλο κρατούσε τη μητέρα. Τη άρεσε η εικόνα αυτή. Μου άρεσε και λέω εμένα το παιδί μου άραγε. Όταν θα φτάσει στο σημείο να πρέπει να πάει κάπου, θα με παίρνει και εμένα από το άλλο μπράτσο μαζί. Κάτσε το παιδί σου μέχρι να πάει στα 30. Ναι. Μην σου πω 40. Ναι. Έχουμε μέλλον. Ναι. Πάμε σε κάτι πιο κοντινό. Τι θες, πού? Βλέπεις την εικόνα του Bradley Cooper, τη γυναίκα του και τη μητέρα του. Ναι, δεν μου άρεσε η Ειρίνα Σάικ. Δεν αντάλλαξαν βλέμματα οι δύο γυναίκες. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει αν η πεθερά δεν τη θέλει. Εσύ οφείλεις να την κοιτάς την πεθερά και να τη σέβεσαι. Μπράβο, Ελίνα μου, μπράβο. Αντώνη, αν βγείτε την Τσικνοπέμπτη, φέρε και τη μητέρα σου μαζί. Δεν έχω θέμα. Δεν θα θέλει η κυρία να, η γυναίκα να έρθει, κυρία Σοφία. Δηλαδή δεν θα σε ενοχλήσουν, λέει Αντώνη, αγάπη, πάμε το βράδυ σινεμά. Υπάρχει η μαμά μαζί. Δεν με ενοχλεί, όχι. Δεν σε ενοχλεί. Δεν με ενοχλεί. Γιατί βλέπω μακροπρόθεσμα. Όχι, θα το ζητήσω και εγώ από το παιδί μου αυτό. Κατάλαβε. Α, το παίζει η ιστορία μου τώρα, μάλιστα. Δηλαδή, εσένα το παιδί σου δεν θα θέλει να έχει την κοπέλα και τη μαμά δίπλα. Όχι, βέβαια. Γιατί? Τι να την κάνει τη μάνα του. Τι να την κάνει, να την έχει πέρα. Στήριγμα. Θέλω να χουφτώσω. Στήριγμα. Τι στήριγμα, ναι. Άμα χρειαστεί κάτι ο Κούπερ εκείνη την ώρα, ένα βιχαλάκι να τον έπιανε. Αχ, αγάπη μου. Αμπιόκα μου τη ζακετούλα σου. Αχ, αγάπη. Και είναι τώρα ο. Είναι ο Bradley εκεί με την Ειρήνα και θέλει να χουφτώσει, θέλει να μπαλαματιάσει λίγο να. Στη μαμά μπροστά δεν επιτρέπονται αυτά. Α, γεια σου. Δεν έχουν όλο το σπίτι. Μπροστά μου έχει τέτοια πράγματα. Ναι, μένουν μαζί να ξέρει. Βάλε αγάπη μου λίγο πιο πολύ πάθο τώρα στην κοπέλα, ξένη κοπέλα. Δείξε ότι είσαι από σπίτι. Ξένη είναι η κοπέλα. Γιατί η πεθερά πάντα ξένη τη βλέπει την ύφη. Κάκα μα στέλνουν μηνύματα, τον εγουστάρει τον Bradley. Ναι, καλέ. Τον τοποθεί, τον τοποθεί. Ποιο, η Χριστίνα, γεια σου, Χριστίνα. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω, παιδιά. Εγώ, ο τρόπο που το κοιτούσε, κάποια στιγμή γυρνάει σε ένα πλάνο και τον κοιτάει, αυτό τη γελάει και αυτή είναι έτσι. Σαν να του λέγε τώρα ορμά. Η Κάκα γενικά η ερωτική τη ζωή δεν είναι έντονη. Δεν ξέρω αν είναι έντονη, ντροπή τη όμω ήταν η γυναίκα μπροστά και η μαμά. Καλά, για να είναι μπροστά, πάνω πει δεν ήταν κάτι πονηρό. Αν ήταν από πίσω να φοβάσαι. Ο Bradley πάντω Θεό, να τα λέμε και αυτά. Εσύ δεν τον κοίταγε έτσι. Μιλάει για τον Bradley, συγγνώμη, μιλάει για τον Bradley. Και έχει πάρει το λιμποζάν και το έχει κάνει, δηλαδή δεν σταματάει. Γύρω, Bradley, δεν είναι φοβερό. Γύρω. Ναι, μη σου πω, λέει, περίμενε και να την. Ναι, έτσι πώ τον κοιτάει, είναι σαν να του λέει φύλαμε τώρα. Καταλαβέ. Κάτι άλλο θα ήθελε. Σε διάντροπη. Κάτι άλλο θα ήθελε. Έτσι λέει η Χριστίνα και συμφωνώ κι εγώ. Δεν ξεκινάει από φύ. Τι. Δεν σκεφτόταν φύλαμε τώρα. Τι του σκεφτόταν. Κάτι από πει. Τι. Τι? Καλημέρα στον Χρήστο, ο οποίος μας στέλνει και την καλημέρα του από τα Γιαννιτσά. Καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα και στον Στέφανο, ο οποίος στέλνει το τηλέφωνο της κοπέλας που καλέσαμε και είναι ελεύθερη 25 ετών. Δεν μπορούμε να το δώσουμε στο τηλέφωνο. Πρέπει να πάρει τηλέφωνο να πει αν συμφωνεί. Αν κάνει αποδοχή cookies. Να μιλήσουμε με τη φίλη την Ειρήνη, να ρωτήσουμε. Η Ελισάβετ μας λέει πόσα πήρε παιδιά στο χουργό από την πεθερά για να γράψει το έλα να πάμε σε ένα νησί, μάνα σου, εγώ και εσύ. Ναι, αυτό το τραγούδι, έλα να πάμε σε ένα μέρος. Όχι. Έλα να πάμε στο νησί. Η μάνα σου, εγώ και εσύ. Ποιος το έχει γράψει, να το πούμε συγχαρητήρια. Θα είναι ένα τραγούδι το οποίο θα παίζεται για πάντα. Το γάμο του γιου σου, να υποθέσω, θα παίξει αυτό. Έτσι, με αυτό θα μπει ο γιος σου, έτσι. Θα βάλουμε το δεν ταιριάζεται, σου λέω, του Παντελίδη και θα αγκαλιάσω το DJ. Κατάλαβε. Τι θα τραβήξει αυτό το παλικάρι. Άρε Δημήτρη. Τι να σου πω, αγόρι μου. Και Ελίνα μου, πώς θα σου φαινότανε. Εμένα. Ναι, αν το κινητό σου είχε δάχτυλο. Τι εννοεί δάχτυλο, κανονικό. Ναι. Τι δάχτυλο, παιδί μου. Το δείχτη. Πού το δείχτη, ενός άλλου. Το δικό μου. Να το έχω ανεκολλήσει, ας πούμε. Τι είναι. Δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνω. Πώς, είναι που είναι περίεργη ημέρα. Το κινητό σου είχε ένα δάχτυλο. Τι δεν καταλαβαίνω. Τι εννοείς δάχτυλο, ψεύτικο, πλαστικό. Εκεί που μπαίνει η φόρτιση, έβγαινε ένα δάχτυλο. Ξαφνικά να μου βγαίνει δάχτυλο. Ναι, να σου βγαίνει ένα δάχτυλο. Τι θα το κάνω, ξέρω τη μύτη μου. Τι θα το κάνω. Θα σου έλεγα τι να το κάνει, αλλά τέλος πάντων. Πώς θα μου φαινότανε. Άλιεν, ξέρω εγώ, εξωγήινο. Καλά, θα σας πω σε λίγο γιατί είσαι φοβερή. Λοιπόν, και τι θα. Πάρτε το κινητό σας στα χέρια σας. Ναι, το παίρνω. Κρατήστε το. Εκεί που βάζετε την υποδοχή για να το φορτίσετε. Μάλιστα. Λοιπόν, σκεφτείτε εκεί να βγαίνει ένα δάχτυλο. Πώς να βγαίνει, με τρελαίνεις τώρα. Όχι το δικό μου δάχτυλο, ένα ηλεκτρονικό δάχτυλο. Ηλεκτρονικό. Ένα gadget. Σε τι σχήμα. Δάχτυλο, πουλάκι μου, ναι, δάχτυλο. Ωραία, ναι. Ένα δάχτυλο, σκεφτείτε το ρομποτικό. Ρομποτικό, ναι. Ένα ρομποτικό δάχτυλο. Ο Γάλλος ερευνητής έφτιαξε ένα ρομποτικό δάχτυλο το οποίο συνδέεται με το κινητό σας. Ναι. Και μπορεί να περπατήσει πάνω στο τραπέζι. Ναι. Και να σέρνει και το κινητό μαζί. Α, κινητό, έλα εδώ. Μπράβο, και έρχεται. Τι λες τώρα. Κινητό, πάτα μου το Instagram, γυρνάει και τσακ. Χτυπάει το Instagram. Ναι, ναι. Κινητό, ξύσε μου το αυτή. Αχ, Χριστέ μου. Κρατάς το κινητό έτσι.
Και το δάχτυλο σου ξύνει το αυτή. Λίγο πιο δεξιά. Εκεί είσαι. Εκεί. Βάλτο μέσα, μέσα πιο βαθιά. Μη γελάς, ρε. Όλοι το θεωρούν τρομακτικό, ανατριχιαστικό, ρε παιδί μου. Βέβαια, μωρέ. Θυμηθείτε ποια ταινία ήταν με τους Adams, ήτανε. Δεν ξέρω. Adams Family, με το Think, το χέρι περπάταγε μόνο του. Α, ναι, ναι, ναι. Ναι. Αυτό σκέφτομαι. Σκεφτείτε ένα δάχτυλο. Ακόμα δεν έχει βγάλει και τα πέντε. Βγάζει ένα δάχτυλο. Το οποίο λέει θα μα βοηθάει πάρα πολύ στην επικοινωνία. Θα μιλάς εσύ στο δάχτυλο. Γραστεί, λέμε ένα μήνυμα στην Ελίνα. Ναι, ναι. Πόσο όμορφη είσαι σήμερα. Ναι, ναι. Με ήττα ηλίθεια. Με ήττα δεν θέλει ανορθόγραφους αυτή. Αυτή έχει πρόβλημα με την ορθογραφία. Καλημέρα στο Χάρη. Good morning, Χαλκίδα. Καλημέρα στο φίλο εδώ, το Θανάση. Καλημέρα στο Γιώργο. Καλημέρα στη Μέρη που μας λέει την άποψή της για το καινούργιο τραγούδι του Τσαλίκη. Ναι. Καλημέρα στο Γιώργο. Θέλω να ακούσω το Είμαι ένας άλλος του 2019. Να το τσίμπησε ο Νίκο. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που στέλνουν μηνύματα και καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το www.sokfm.gr. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο που έχει στείλει μήνυμα, ο οποίος λέγεται. Κάτσε να σου πω, κάτσε μισό λεπτάκι. Εδώ είμαι, δεν φεύγω. Καλημέρα, Αποστολία μου, καλημέρα. Είναι ο φίλος που. Ο Στράτος που λέει για τον Τύρναβο, Πεσελίνα, για τον Τύρναβο. Είναι ο Γιώργος. Γεια σου, Τζόρτζ, για τον Τύρναβο. Λοιπόν, σας έλεγα Τσιγνοπέμπτη ότι τι γίνεται εκεί πέρα στην Άουσα με τους Γενίτσαρους και τις Μπούλες. Στον Τύρναβο έχουμε. Τι έχουμε. Έχουμε άλλο πράγμα εκεί. Τι έχουμε. Εκεί έχουμε ένα έθιμο το οποίο τις απόκριες έχουν το ξακουστό καρναβάλι του Τύρναβου. Ναι. Το οποίο κάποτε, όχι κάποτε, δεν πηγαίνει ενάντια μου, στα ήθη και στα έθιμα. Τι ενάντια, έθιμο δεν είναι. Συνδέεται με την αρχή της Άνοιξης, το περίφημο Μπουρανί, με τη γονιμότητα και τη βλάστηση. Εκεί έχουμε τους φαλούς. Που... Ναι. Κόβουν βόλτες στο χωριό. Ναι, που μέσα έχουν κρασί και διάφορα πράγματα. Περίμενε. Και... Είναι ένας φαλός που περπατάει και πετάει κρασί. Όχι. Σαν κανάτα σκέψου το, αλλά σε σχήμα. Μωρίου. Φαλού. Μωρίου. Έτσι. Λοιπόν. Ντρέπεσαι να πεις αυτό το πράγμα. Όχι, δεν ντρέπομαι. Πες μας εκεί στο καρναβάλι του Τυρνά που βγαίνουν όλα τα πουλιά και κόβουν βόλτες. Διάφορες ομάδες τρώνουν κάτω στο έδαφος φαγητά και υπάρχουν μεγάλες φιάλες σε σχήμα φαλού γεμάτες κρασί, ούζο, τσίπουρο. Ανάβουν φωτιές και αρχίζουν και πίνουν. Και σβήνουν. Πίνουνε και σβήνουνε. Πίνουνε από το στόμα, από το μπουκάλι. Λοιπόν, υπάρχουν και οι αντίστοιχες φωτογραφίες. Δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει να τις δείτε. Κάτσε, έρχομαι. Εδώ μέσα αυτό έχει κρασί, έχει τσίπουρο, έχει διάφορα έτσι πράγματα. Εσύ θα πίνεις, Ελίνα. Εντάξει, εμένα μου αρέσει το λευκό κρασί. Αν έχουν λευκό κρασί μέσα, έχει εδώ το παίρνουν αγκαλιά, χορεύουν. Κοίτα, συνήθως αυτοί οι φαλοί βγάζουν λευκό. Ναι, αλευκό. Εντροπή σου. Ντροπή σου. Λοιπόν, κάποτε απαγορευόταν στις γυναίκες να πηγαίνουν σε αυτές τις γιορτές. Τώρα τα τελευταία χρόνια βέβαια. Το δίνει η γυναίκα και καταλαβαίνει. Πιάνει το φαλό κρασό. Το φαλό κρασό και το δίνει και καταλαβαίνει. Πούστε ρε παιδιά. Η φίλη Ιουλία μας λέει καλημέρα, παιδιά. Πέρσι πήγα στον Τύρναβο. Ναι. Γίνεται χαμός, φιλάκια πολλά. Όλα τα σουβενίρ έχουν σχήμα αυτό που λέγαμε. Φαλού, ναι. Ακόμα λέει και τα γλυφιτζούρια. Ποιο θα πάει φέτος να μας στείλει δύο-τρία γλυφιτζούρια. Καλημέρα στην Έλενα που δεν της αρέσει καθόλου αυτό που έχουν στον Τύρναβο. Βέβαια το λες και καρναβάλι, λέει. Καλημέρα. Εντάξει, μια μισή είναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν. Καλημέρα και στον φίλο μας να στείλουμε από Κρήτη που μας έστειλε το περιβόητο αυτό υπέροχο μοναδικό του μέλι. Λοιπόν, έχεις καταπληκτικό μέλι. Έχεις φοβερό μέλι. Αλήθεια σου λέω. Δεν είναι ότι μας το έστειλες. Καταρχάς, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας που μας έστειλες το μέλι. Αλλά είναι και καταπληκτικό το μέλι αυτό. Ευχαριστούμε πολύ πάρα ωραίο. Πολύ. Πάρα πολύ ωραίο. Και κύριε, και είναι σε ένα μπλόκο, σταματάνε μια κυρία. Ο αστυνόμος λέει: Κυρία μου, είστε καινούργια οδηγός. Ναι, κυρία αστυνόμη, είμαι καινούργια οδηγός. Κυρία μου, νύα έχετε. Πώς μιλάτε έτσι, κύριε αστυνόμε, λέει. Κυρία μου, λέει ο αστυνόμος, κυρία μου, νύ έχετε. Α, και πώς μιλάτε έτσι, κύριε αστυνόμε, είσαστε καλά. Πώς μου μιλάτε έτσι σε μια κυρία. Κυρία μου, σας λέω, κύρια μου, νύ έχετε. Ναι, ρε, έχω. Βάλτε στο πίσω τζάμι του Μπαμπρίζα να το βλέπουμε στο διάλο. Και μία που λέμε για φαγητό, παιδιά, θα σας έχω ζώδια. Ζώδια και φαΐ. Τι έχω εγώ. Τι έχεις εσύ. Εγώ θα έχω σίγουρα κάτι σε κινέζικο. Φάτε ανάλογα με το ζώδιό σας. Ναι. Θα σας πω σε πάρα πολύ λίγο. Μάλιστα. Καλημέρα. Ναι. Στέλλα. Για τα δικά σας wake up calls βεβαίως, για λίγη ώρα ακόμα που τα wake up calls είναι σε εξέλιξη, 697-800-1048 και βεβαίως 22-2-10-62-700. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Τσίπρο. Οι τοξότες, Ελίνα, πρέπει να αποφεύγετε τα πικάντικα φαγητά γιατί προκαλούν αέρια. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Πού είσαι, Στέλλα μου, τι κάνεις. Πού είσαι, δουλειές. Δουλειές. Τι δουλειές κάνεις πρωινές. Καθαρίζω το σπίτι. Καθαρίζεις το σπίτι, γενική,
Ναι. Ναι, ο Νίκος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο για μια γλυκιά καλημέρα. Και καλή... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και από μένα. Να είσαι καλό καθάρισμα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, σας. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτή είναι νοικοκυρά. Ναι, δεν είχε όρεξη να μιλήσει παραπάνω. Λοιπόν, δεν τελείωσα. Ναι, τα πικάντικα, θα σου πω. Τα λένε ότι άμα τρως πικάντικα δεν παχαίνει, γιατί δεν μπορεί να φας πάρα πολύ. Άμα θες να δυνατήσεις, λέει, προτίμα τα πικάντικα. Όχι, εδώ λέει. Προτίμησε τα πικάντικα. Οι τοξότες, λέει, αποφεύγεται στο φαγητό. Αποφεύγεται τα πικάντικα τρόφιμα γιατί προκαλούν αέρια. Προφανώς και πρίξιμο. Ναι, ναι. Επίσης, αποφεύγεται τοξότες γλυκά. Και επεξεργασμένη ζάχαρη και αλκοόλ. Μάλιστα. Αυτά πρέπει να τα αποφεύγεις. Τώρα τι πρέπει να τρώει ένας τοξότης. Τι έχεις, δυσανεξία τεστ κάνεις τώρα. Ο τοξότης πρέπει να τρώει τώρα δημητριακά και ζυμαρικά ολικής άλεσης. Ναι. Αχλάδια. Πολλά αχλάδια. Ναι, ναι, πήρα χθες. Πήρες, πάρε και μήλα. Πάρε πορτοκάλια. Πάρε φράουλες. Πάρε λαχανικά με ρίζες. Θέλει να μας πει ο λόγος να κάνουμε δίαιτα. Μας το λέει με κομψό τρόπο. Π.χ. να τρώτε πατάτες, καρότα, ραπανάκια, κρεμμυδάκια, ελιές. Ραπανάκια τρελαίνομαι. Ελιές, σίκα και σκόρδο. Αυτά πρέπει να τα βάλεις στη διατροφή σου. Σε βοηθήσουν πάρα πολύ στο μεταβολισμό σου και στο να λειτουργεί σωστά ο οργανισμός σου. Σκόρδο δεν μπορώ. Και δεν μπορώ και εκείνους που τρώνε σκόρδο. Τζατζίκι δεν τρώω. Έχω θέμα. Ω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Ούτε δεν μπορώ τζατζίκι... να μυρί... Εγώ μπορώ να φάω. Δεν μπορώ να το μυρίσω το σκόρδο. Δηλαδή ο παμπάς μου που τρώει σκόρδο, ας πούμε, παθαίνω υστερία. Αυτή η γυναίκα, δεν τι μπορεί. Μπορεί. Δηλαδή ο γιος σου ζητάει σουβλάκι με τζατζίκι. Ο γιος μου μπορεί να φάει ό,τι θέλει. Α, ο γιος δεν μυρίζει. Ο γιος δεν μυρίζει. Ο γιος έχει τον αμύριστο. Λοιπόν, τα υπόλοιπα ζώδια σε πάρα πολύ λίγο. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα Τρίτη, Friends Day. Αλλιώς η χειρότερη μέρα στη δουλειά, όπως λένε οι ερευνητές. Όχι, εγώ μια χαρά είμαι σήμερα. Έχουμε σελίδα στο τοξότη. Ναι, και χαρά μεγάλη, ε. Λοιπόν, λοιπόν, τα ζώδια της φωτιάς, παιδιά μου, καλά. Δεν πρέπει να τρώνε πικάντικα φαγητά, όπως είπαμε για τον τοξότη. Α, όλα της φωτιάς και ο κρυός και ο λεόν. Ναι, ναι, ναι. Όπως ο κρυός πρέπει να αποφεύγει τα πικάντικα, το αλάτι και το αλκοόλ. Διότι πρίζεται, κάνει κατακράτηση και γίνεται. Όπως γίνεται. Ναι. Λοιπόν, ο κρυός πρέπει να τρώει καστανό ρύζι, μπανάνες, χυμούς, ελιές, ντομάτες, κρεμμύδια, μαρούλι. Κουνουπίδι, αγκούρια, σπανάκι, ραδίκια, μπρόκολο, τα ραδίκια τα βλέπεις και ανάποδα. Μα θέλεις. Λοιπόν, φασολάκια, φακές, κολοκυθάκια, καρύδια, σίκα, ξερά, βερίκοκα, σκόρδο και μουστάρδα. Τι έχει μείνει δηλαδή που δεν μπορεί να το φάει ο κρύος. Είδες κανένα να φάει κρέας. Α, μέχρι τώρα δεν έχουμε κρέας. Δεν έχουμε βάλει στη διατροφή μας ακόμα κρέας. Ο Λέων τώρα. Ο Λέων πρέπει να αποφεύγει και αυτός βέβαια τα πικάντικα, αλλά πρέπει να αποφεύγει και τα γαλακτοκομικά. Α, φουσκώνουνε, Και αυτά πρίζουνε. Του μπανιάζεσαι. Λοιπόν, μπορεί να φάει ένας Λέοντας τώρα δημητριακά ολικής άλεσης, ρύζι, μήλα, ροδάκινα, λαχανικά με ρίζες, όπως είπαμε πριν από λίγο, καρότα, ραπανάκια, σπανάκι, μπρόκολο, πικρά χόρτα, καρύδια. Ναι. Αμύγδαλα, ηλιόσπορους και σίκα. Μάλιστα, σίκα παντού. Αυτά να τα βάλετε. Σίκα παντού. Αυτά πρέπει να τα βάλει ο Λέων στη διατροφή του. Πάμε τώρα στα ζώδια του. Για να δω τα του αέρα. Του αέρα. Λοιπόν, ξηρή καρπή με το τσουβάλι τα ζώδια του αέρα. Οι δίδυμοι. Οι δίδυμοι δεν πρέπει να τρώνε να πίνουν καφέ, να τρώνε λαχανικά με ρίζες. Ναι. Δεν πρέπει. Ναι. Και να μην τρώνε τροφές με ζύμη και. Τι εννοείς λαχανικά με ρίζες? Εννοεί πατάτες, ραπανάκια που είναι η ρίζα στο χώμα. Που την βγάζεις από μέσα, από το χώμα. Το... Ναι, ποιο λαχανικό δεν έχει ρίζα? Ποιο λαχανικό δεν έχει ρίζα? Πες μου ένα. Όχι, όταν τρως τη ρίζα. Α, που τρως τη ρίζα. Που είναι μέσα. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, οι δίδυμοι πρέπει να τρώνε δαμάσκηνα. Ναι. Πολύ πορτοκάλι. Grapefruit, χυμού σταφυλιού, σταφίδες, μήλα, μαρούλια, κουνουπίδια, σπανάκι, καρότα, σέλινο, φασολάκια, ντομάτες, γιαούρτι, αμύγδαλα, πιπέρι. Πιπέρι καγέν, όχι το άλλο. Έτσι, βέβαια. Το είχαμε και στο χωριό μας. Στο χωριό με καγέν μεγαλώσαμε. Και οι δίδυμοι να πίνουν και τζίντζερ. Μάλιστα. Ο ζυγός τώρα δεν πρέπει να πίνει αλκοόλ. Ανθρακούχα, αναψυκτικά, τροφές με ζύμη και ζάχαρη. Ναι. Μακριά αυτά. Αλλά φάε, φίλε μου, ζυγέ. Εν ολίγης μας κάνεις δίαιτα τώρα. Σας κάνω εγώ τη διατροφή να τη φτιάξετε. Γιατί και βάλε και το κρέας μέσα σε αυτό. Ναι. Αλλά ταυτόχρονα, άμα φας όλα αυτά, βοηθάει στον οργανισμό. Όταν έχεις κρέας, προβατίνα. Βάλε προβατίνα, βάλε και να. Ο κάθε μέρα. Ναι. Κάθε μέρα. Βάλε παϊδάκι. Λοιπόν, ο ζυγός για να φτιάξει το εντεράκι του κιόλας, για να βοηθήσει να ενεργηθεί καλύτερα, γιατί έχει πρίξιμο και αυτό, πρέπει να φάει δημητριακά ολικής άλεσης. Ναι. Βρώμη, μήλα, σταφύλια, φράουλες, βραστά λαχανικά, σπανάκι, ντομάτες, αρακά, καρότα, καλαμπόκι. Έλα, πάρε, πάρε, έχω. Ναι, μέχρι τώρα κανένα ζώδιο δεν έχει ακούσει να λέει φάει πατάτα τηγανητή, φάει φέτα με όλα τα λιπαρά. Δεν τελειώσαμε φάει ακόμα. Ψωμιά, δεν τελειώσαμε φάει ακόμα. Φάει σαλτσούλα. Πάμε στον υδροχό. Ο υδροχός δεν πρέπει να φάει. Να πιει καφέ και τροφές με ζύμη. Και αυτός. Α, γλουτένι. Εγώ το έχω κόψει αυτό. Χθες το κόψα. Σήμερα. Έφαγες. Είναι μια άλλη μέρα. Ο υδροχός πρέπει να τρώει μήλα, πορτοκάλια, αχλάδια, λαχανικά. λαχανικά στον ατμό. Ναι, ναι. Καλαμπόκι, καρότα, τζίντζερ και αυτός. Βάλτε τζίντζερ. Σκόρδο, πιπέρι καϊέν
και μπάρες πρωτεΐνης. Παιδιά, τζίντζερ τώρα, κοιτάξτε. Μου είχε πει ο Γιώργος, πιες τζίντζερ το βράδυ, γιατί σου δημιουργεί και κοιμάσαι κάτι. Σε βοηθάει στο λαιμό, στην κατακράτηση και αυτά. Άκουγα και εγώ τζίντζερ, κάθε μέρα πίνε τζίντζερ αυτός εδώ. Καλά, φάω κι εγώ τζίντζερ. Όχι να φας, να πιεις. Ναι, να πιω. Παίρνω λοιπόν την κατσαρόλα κι εγώ και βάζω τζίντζερ μέσα, πάρε να έχεις. Δηλαδή, πώς κάνω το τσάι του βουνού, ναι, που το γεμίσω τον μπρίκι για να γίνει πιο αυτό. Βάζω τζίντζερ. Δεν ήξερα εγώ ότι πρέπει να βάλουμε λιγουλάκι. Δεν μου το έπεσε αυτό. Δεν με ρώτησες. Λέω νοικοκυρά είσαι. Διευκρινίζει ο κόσμος. Δεν με αφήνεις να καώ και να πάθω να τσουρουφλιστώ. Νοικοκυρά είσαι. Έπρεπε να ξέρεις. Εγώ σε ένα κατσαρολάκι βάζω μία ρίζα τζίντζερ. Δεν με κυνήγαγε η γιαγιά μου να το είναι πιο τζίντζερ τα βράδια. Κρίμα. Κατάλαβες. Ενώ να τρώτε. Μην πω τι τρώγατε στο χωριό. Σε κυνήγαγε. Λοιπόν, ένα ξοφτιαχνέ σμούθι όμως. Έλα, τελείωνε. Λοιπόν, πάμε τώρα στα ζώδια του νερού. Αποφεύγουμε εμείς τα λιπαρά. Εσύ είσαι, ναι, βλέπω και τον άντρα μου. Σκορπιό το βράδυ με τα πιτόγυρα δεν έχουν καθόλου λιπαρά. Λοιπόν, ο καρκίνος θα πρέπει να αποφεύγει τα λιπαρά φαγητά, το αλάτι, τα γλυκά και την ραφιναρισμένη ζάχαρη. Ποια είναι αυτή? Φαντάζομαι η επεξεργασμένη, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ο καρκίνος πρέπει να τρώει σιτάρ, σικάλις, ολικές άλεσεις, βρώμη, φρούτα, μπανάνες, βραστά λαχανικά, μπρόκολο, κουνουπίδι, μπατζάρια, κολοκυθάκια, γκουράκια, φύκια. Σούσι δηλαδή. Μέσα στο μπρόκολο είναι η σκορπιά. Σούσι, φύκια, φασόλια και φυσικά να φάει σάχαρα. Ναι. Πολλά σάχαρα. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, ο σκορπιός. Σάκχαρα. Σάκχαρα. Λοιπόν, ο σκορπιός, τι πρέπει να αποφύγουμε εμείς? Τα λιπαρά τρόφιμα. Βέβαια. Δεν πρέπει να τρώμε ζυμάρια. Όχι, όχι. Δεν θέλουμε αλάτι στη διατροφή. Όκαλε. Δεν θέλουμε γλυκά. Οι πατάτες τηγανητές είναι άσπρες. Ραφιναρισμένη ζάχαρη. Δεν έχουν ζάχαρη. Λοιπόν, εμείς πρέπει οι σκορπιοί να τρώμε φρούτα, από φρούτα. Μπανάνα, να με κάτι μπανάνες. Ναι. Λοιπόν, μαύρα κεράσια, ωραία αυτά. Ναι, 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 ναι. Να τρώμε καρύδα. Mm-hmm. Θα πάμε στο Survivor. Λαχανικά στον ατμό. Χαλιά, πω αναγία μου. Πράσινες σαλάτες με πράσο. Ναι. Κουνουπίδι, χαλιά. Κρεμμύδια, χαλιά. Ραπανάκια, πιο χαλιά. Ντομάτες με παπάρα τρώγεται. Σπαράγγια, πιο χαλιά. Αγκούρια. Μάλιστα. Τρώμε άνετα. Μπατζάρια, φασόλια, φακές. Ναι, ναι, ναι. Και πολύ αμύγδαλο. Τέλεια. Να τρώμε αμύγδαλα. Αμύγδαλα. Πάρα πολλά αμύγδαλα. Ιχθείς, κυρίες και κύριοι. Δεν πρέπει να τρώνε, να πίνουν καφέ και τρόφιμα με λιπαρά, ζάχαρη κτλ. Φάτε σιτάρι, δημητριακά, βρώμη, φρούτα, μήλα κατά βάση, στα φύλλα. Φάτε μάτια ψάρια. Και φυσικά να τρώτε βραστά λαχανικά, ειδικά το σπανάκι. Ναι. Βοηθάει πάρα πολύ. Πάμε στα ζώδια της Αιγής που τρώνε ελαφρία. Ποια είναι αυτά, ο Ταύρος. Ο Ταύρος, ο Παρθένος και ο Εγώκερος. Και ο Εγώκερος, ναι, μπαμπάς μου, ελαφρία πολύ. Λοιπόν, οι Ταύροι πρέπει να τρώνε cranberries. Α, τέλεια. Άμα το πω στον πάθον, πει τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Φάει και θα δει. Σπαράγγια τρώει. Ο μπαμπάς σου. Όχι. Αγκούρια. Αγκούρια ή χωριάτικη. Ναι. Με ένα κιλό ζυμωτό. Απ' έξω. Απ' έξω βγάλτα. Λοιπόν, πρέπει να αποφεύγει ο μπαμπάς σου τα πλούσια και βαριά φαγητά με υπερβολικές ποσότητες υδατάνθρακα. Ναι, καλέ. Στη Φάτο τρώγαμε προχθές. Ωραία. Ο Παρθένος πρέπει να αποφύγει τα πλούσια και τα βαριά φαγητά και σοκολάτα. Ναι, ναι. Σας φτιάχνω τη διατροφή και εσείς γελάτε. Εντάξει. Ναι. Ο Παρθένος θέλει δημητριακά ολικής άλεσης, θέλει λαχανικά με τη φλούδα όπως είναι, θέλει φρούτα και χυμό λεμονιού. Mm-hmm. Και θέλει και λαχανάκια Βρυξελών. Α, ναι, μην είναι το κανονικό. Όχι, το κανονικό, ναι, τον επηρεάζει. Και τέλος, ο Εγώκερος πρέπει να τρώει ρύζι, φρουτοσαλάτες, χυμούς, πορτοκάλια, λεμόνια και να έχει σίκα και λινανόσπορο στη διατροφή του. Πρέπει να αποφύγει τα πικάντικα τρόφιμα και τη σοκολάτα. Τέλεια, παιδιά. Έχετε καταλάβει ότι η δίαιτα είναι που ξεκινάει από σήμερα, βεβαίως, είναι βάση ζωδίου. Άλλοι κάνουν δίαιτες σύμφωνα με την ομάδα αίματος. Άλλοι κάνουν δίαιτες σύμφωνα με το χαρτί του διαιτολόγου. Άλλοι θα κάνουν δίαιτα σύμφωνα με τις συμβουλές του Γιώργου στα ζώδια. Αν θέλετε να με ακούσετε και το έντερό σας να λειτουργήσει σωστά. Γιατί το αν δεν λειτουργεί σωστά το έντερο, παχαίνουμε, Ελίνα μου. Βέβαια, εμένα θα μου πει. Αν ακούσει αυτά που σου είπα και εγώ τα κάνεις, γι' αυτό παχαίνω. Κατά κάνει κατά γράμμα, mm-hmm, θα λειτουργήσει το εντεράκι σου, θα το ξελαφρώσει κι εσύ και θα ξεπουσκώσει. Είμαστε σε live streaming στο Facebook. Μπείτε αμέσως τώρα, διότι είναι σε εξέλιξη το live streaming. Να μπείτε να χαιρετηθούμε, να συζητήσουμε, να μιλήσουμε. Facebook, SOCAFE με 104,8. Έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Με τρομάζει έτσι, τι έγινε. Χαμός, κυρίες και κύριοι. Τι έχει συμβεί με έναν τύπο, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία γιατί κάτι έχασε, ρε παιδί μου. Τρόμαξα, ρε παιδί μου. Και ζήτησε από την αστυνομία κάτι συγκεκριμένο. Ναι, τι. Παίρνει ο τύπος την αστυνομία τηλέφωνο. Λέει, γεια σας, 100 εκεί. Ναι, ναι. Μάλιστα, λέει. Ναι, ναι. Με κλέψανε, κυρία αστυνόμε, με κλέψανε. Το σπίτι του. Με κλέψανε, κυρία αστυνόμε. Το χρηματοκιβώτιο. Τι σας κλέψανε, λέει ο τύπος. Με κλέψανε, μου τα πήραν όλα, κυρία αστυνόμε μου. Τι να κάνω εγώ τώρα. Τι σου κλέψανε, λέει ο αστυνόμος, ρε παιδί μου, να έρθουμε να το πιάσουμε. Ναι, ναι. Μου κλέψανε την κοκαίνη. Όχι, ρε παιδιά. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Όντως τώρα πήρε την αστυνομία τηλέφωνο. Πήρε την αστυνομία ένας τύπος, ο οποίος του
Του κλέψανε, το ληστέψανε, ρε παιδί μου. Την είχε κάπου κρύψει, τέλος πάντων. Του κάνουν διάρρηξη στο σπίτι. Του κλέβουν τα ναρκωτικά και παίρνει την αστυνομία και λέει: αστυνόμε, μου κλέψανε τα ναρκωτικά μου. Ελάτε να τα βρείτε. Ψάξτε παντού. Βρείτε τους απαντεώνες που με κλέψανε. Η αστυνομία, απ' την άλλη, ατάραχη. Ναι, λέει: βεβαίως, ναι, κύριε μου, πείτε μου που μένετε, μένετε, να έρθουμε να ελέγξουμε. Ναι, ναι, περιμένετε, μη φύγετε. Σας χρειαζόμαστε για κάποιες παραπάνω πληροφορίες για να βρούμε τους ανθρώπους που σας έκλεψαν, βεβαίως. Και περιμένετε με εκεί, όπως είστε. Μην κουνηθείτε καθόλου. Καλημέρα. Ναι. Ναι, καλημέρα Κατερίνα, τι κάνεις? Καλημέρα, ποιος καλημέρα είναι? Σε καλούμε το Σοκαφέ και το Σοκαφέ Morning Show στον ένα μαζί μας. Καλημέρα Κατερίνα. Πού σε έχουμε πετύχει? Καλημέρα. Πού είσαι τώρα? Είμαι στο σπίτι με το μικρό. Με το μικρό. Πόσο είναι? Ορίστε. Πόσο είναι το μικρούλι? Είναι 6,5 μηνών. Αχ, μωρέ. Να σου ζήσει, να τον χαίρεσαι και εσύ πολύχρονη, ασπρόμαυρη, τυχισμένη και ό,τι επιθυμείς να αγκαλιάσω να τον πεις. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύχρονη. Ποιος μας έβαλε όμως να σε πάρουμε τηλέφωνο και να πει θα ήθελα πάρα πολύ να σε ευχηθούμε χρόνια πολλά και θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν τώρα εκεί? Μήπως η καλή μου κουμπαρούλα από την Κύπρο. Άγια σου, η καλή σου κουμπαρούλα από την Κύπρο, Θανάσης και Ελευθερία. Σε αγαπάνε πάρα πολύ. Ναι, σας έχει και αδυναμία, γι' αυτό πήγε κατευθείαν το μυαλό μου εκεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και πάλι πολύ χρονικά. Πόσα κλείνουμε σήμερα? Τα 28. 28, α, μικρούλα. Μικρούλα. Λοιπόν, μικρούλα, μικρούλα. Ό,τι επιθυμείς την αγκαλιά σου. Να χαίρεσαι το μωράκι σου, να το χαίρεσαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Το όνομά του πώς θα το βαφτίσετε? Ακόμα δεν έχουμε πει. Α, δεν έχετε σκεφτεί? Θα πάρει από το σόι του μπαμπά ή από τη μαμά? Θα δούμε. Αυτά είναι. Μην είσαι αδιάκριτος. Είναι το πρώτο. Είναι το πρώτο, ναι. Αγοράκι. Οριστέ, αγοράκι. Του μπαμπά θα πάει. Δεν το ξέρεις. Του μπαμπά. Το πρώτο πάει του μπαμπά. Μπαμπά θα πάει, ναι. Έγινε Κατερινάκι. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Τσαου. Αυτά ζηλεύω. Ποια ζηλεύει? Όταν ακούω ότι έχει μωρό 6,5 μηνών. Δηλαδή έχει περάσει και την εγκυμοσύνη που δεν μου αρέσει καθόλου. Έχει περάσει και τους πρώτους 2-3 μήνες που είναι λίγο περίεργα. Καλημέρα. Ωραία. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις Πάνο? Καλά, εσύ? Καλά, καλά. Γεια είμαστε. Σου Πάνο. Σε καλούμε το Σοκαφέ Morning Show. Πάνο, πού σε έχουμε πετύχει, πού είσαι τώρα? Στο δρόμο είμαι. Πού πας? Είσαι δουλειά, είμαι και πάω κάπου. Πού πας? Μας βάλαν τη δουλειά να σε πάρουμε τηλέφωνο να δούμε πού πας. Πας στο δρομολόγιο εκεί που πρέπει να πας ή δεν πας όπου θες? Πάω. Α, πας. Πού πας? Γιατί δεν μας λες? Ντροπή, γιατί δεν είναι σωστό. Ντροπή, δίκιο, έχετε δίκιο. Εσύ καταρχάς πού είσαι, πες μας τώρα. Αθήνα είμαι. Αθήνα, οπότε πας σε Θεσσαλονίκη. Yeah. Όχι, Αθήνα πάω. Αθήνα πάει, παιδί μου. Α! Πού τι βρήκανε Πάνο? Λοιπόν, Πάνο μου, ο Πάνος μας έβαλε σε πάρουμε τηλέφωνο. Σου λέει έτσι μια καλημέρα, αδελφέ μου. Ο Πάνος στον Πάνο. Ο Πάνος στον Πάνο. Και μετά με λες εμένα τρελή. Λοιπόν, έχεις μια υπέροχη μέρα και καλή δουλίτσα, αδελφέ μου. Ευχαριστώ πολύ. Έγινε σε καλά, καλημέρα. Εσύ είσαι μου, ρε παιδί μου, άνθρωπος πάει δρομολόγιο. Ναι, προφανώς ναι. Και δεν μας λέει που πάει. Δεν θέλει να σου πει. Γιατί? Γιατί για να μας πει, ξέρουμε, παπάει. Ωραία, σου λέει πάει, πάω στο Καραμουρτζόνι. Και... Καλημέρα στο Χριστινάκη που μου λέει γιατί ρε Λινάκη, ωραία περίοδος η εγκυμοσύνη. Εντάξει, είναι ωραία περίοδος η εγκυμοσύνη. Εγώ όμως δεν ήμουν η κλασική έγκυος Χριστίνα. Καταρχάς η Ελίνα, εδώ αδικείς τον εαυτό σου. Όχι, δεν θα πω κάτι κακό. Εδώ αδικείς τον εαυτό σου που λες δεν μ' άρεσε η εγκυμοσύνη. Δεν μ' άρεσε το 9 μήνο, ναι. Τι δεν σ' άρεσε, αφού έτρωγες ό,τι γούσταρες. Τα έκανες ό,τι γούσταρες. Δεν ναι, αλλά πάχαινα και αντίρες. Πάρα πολύ, καταλαβαίνεις. Δεν γίνεται όλα δικά σου. Και να τρως και να μην παχαίνεις. Πήρα τρεις ανθρώπους ταυτόχρονα πάνω μου, δεν γινότανε. Το πρώτο πόσο βγήκε? Τέσσερα. Σχεδόν. Σχεδόν 4 κιλά, ε. Ναι. Γορίλα βγήκε. Νταρντάνο μου. Από τα 38 που είχα πάρει, μου μείνει τα 34. Τα υπόλοιπα που είναι. Survivor είχαμε βεβαίως. Βεβαίως. Διάφορα πράγματα έχουν συμβεί στην Ελλάδα. Πάμε. Ladies and gentlemen. Και τώρα. Ελίνα and the showbiz. Τον κράζουμε. Λοιπόν, να σου πω ότι έχουμε τον Σάκη Ρουβά, ο οποίος πήγε μέχρι το Λονδίνο, νομίζω. Αγοράσει δώρο. Όχι καλέ, ο Σάκης κάπου ήτανε, νομίζω πήγε, έχω εντύπωση ότι πήγε, αποθέωσε το Γιώργο Λάνθιμο βεβαίως, γιατί ο Σάκης είναι πολύ συνεφίλ, να ξέρεις. Πήγε στα βραβεία. Δεν πήγε. Γιατί στα βραβεία πήγε ο... πες τον αρέσει. Ποιος? Ο φίλος του Σάκη, που είναι στην κριτική επιτροπή γύρισε στην καρέκλα. Ποιος ο Μουζουράκης? Όχι ρε, ο άλλος, στην άλλη άκρη. Ο Μαραβέγιας. Πήγε στα βραβεία ο Μαραβέγιας. Πήγε στα Όσκαρ.
Τι λες, μωρέ. Ναι, παιδί μου, πήγε ο Μαραβέγια στα Όσκαρ με την. Πώς τη λένε, Τόνια Σωτηροπούλου. Πώς τη λένε? Η Τόνια Σωτηροπούλου. Ναι, αυτή έχει και ελεύθερη πρόσβαση λόγω του James Bond, μάλλον. Ξέρω εγώ, πήγανε πάντως. Έπαιξε, α πούμε. Και φοράγε ένα λαμέ κουστούμι. Α, είχε το Μαραβέγια. Πήγε στα Όσκαρ. Είχαν κάποιοι φίλοι μου συναντήσει το Μαραβέγια σε ξεγνωστό ξενοδοχείο τα Χριστούγεννα πάνω στα Γιάννενα. Ναι. Που ήταν μαζί του και η κοπέλα, η Τόνια Σωτηροπούλου. Όλοι έπεσαν πάνω στο Μαραβέγια. Τη Σωτηροπούλ κανένα. Κοίτα τι του έκανε το εξφαχάρι, δεν λεγόταν. Το voice. Α, το voice, συγγνώμη. Λοιπόν, είχε συνεργαστεί παλιά ο Σάκης Ζωβάς με το Λάνθιμο. Του είχε σκηνοθετήσει ένα βίντεο κλιπ και έχω την αίσθηση ότι ήταν το. Ή το τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Ή το όλα γύρω σου γυρίζουν. Έχω την αίσθηση ότι ήταν το τώρα αρχίζουν. Το, ή το μην αντιστέκεσαι. Είχε κάνει τι 10 εντολές τη Βανδύο ο Λάνθιμος. Μήπως ήταν το 1992. Όχι. Είχε κάνει τι 10 εντολές. Μετά είχε κάνει το put the code down slowly. Slowly. Και μετά είχε κάνει σάκι. Αλλά δεν θυμάμαι ποιο. Αφού του πάει η κωμωδία, γιατί μα το γύρισε, αδελφέ. Και η ταινία που έχει βγάλει τώρα δεν τη λες και. Θλίψη. Έχει και τα κωμικά στοιχεία ναι, μέσα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, λοιπόν, πάμε δεν στο επόμενο. Η Μπέλα Χαντίντ ήρθε στην Ελλάδα. Μπέλα Χαντίντ. Περιμένουμε την Πάμελα Άντερσον, το ξέρουμε αυτό. Ναι, αλλά πριν την Πάμελα ήρθε η Μπέλα Χαντίντ. Θύμησε τι μου κάνει. Η αδερφή τη Τζίτζι. Τζίτζι. Δεν ξέρει την Μπέλα Χαντίντ. Του Τζίτζι, του χρονό του Τζίτζι. Του Χαντίντ οι κόρε είναι. Του Χαντίντ οι κόρε. Η Τζίτζι και η Χαντίντ έρχονται. Ναι, είναι του. Του Τζίτζι. Η Μπέλα, η Μπέλα η Χαντίντ. Μοντέλο, γνωστό. Η Μπέλα η Χαντίντ. Ναι. Να τη δω λίγο την Μπέλα. Ήρθε στην Ελλάδα. Η Μπέλα η Χαντίντ. Η Μπέλα η Χαντίντ. Κάτσε, ας τη δείξω. Κάτσε, ας τη δείξω στο Instagram. Αυτή είναι η Μπέλα η Χαντίντ. Ναι, ναι, αυτή είναι. Γεμνή έχει. Θα σου πω πόσους followers έχει στο Instagram. Τι να του κάνω του followers. Μπέλα Χαντίντ. Μάλιστα, Μπέλα, κούνια Μπέλα. Λοιπόν, 22 εκατομμύρια followers. 22 εκατομμύρια. Του έχει αγοράσει. Είναι μοντέλο, κοίτα. Όμορφη, ε. Πανέμορφη. Ωραία μάτια έχει μόνο. Αυτό με το κόκκινο, αυτό με το κόκκινο, αυτό με το κόκκινο. Αυτό. Αυτό. Εδώ μάλιστα. Τώρα η Μπέλα Χαντίντ. Είναι η Μπέλα Χαντίντ. Τώρα την κατάλαβα. Λοιπόν, ήρθε στην Ελλάδα σε ένα από τα, είναι από τα, ένα από τα κορυφαία μοντέλα τη βιομηχανία τη μόδα η Μπέλα Χαντίντ. Πόσα λεφτά έχει ο μπαμπά τη. Για επαγγελματικού λόγου ήρθε ο μπαμπά τη, πάρα πολλά. Δεν ξέρει τι έχει, ε. Νομίζω ότι είναι μεσίτη αυτό. Κάτι με real estate με ασχολείται. Να τον βοηθήσω να τα μετρήσει. Λοιπόν, ανέβασε insta story στο αεροπλάνο που έγραφε προσγείωση στην Ελλάδα, ώρα για φωτογράφηση. Μετά φτάνει στο ξενοδοχείο στην Αθήνα, φοράει μια λευκή ρόμπα. Ναι, έτσι, και τη πάνε γίναμε. Γλυκό να φάει. Τι θα τη πήγαιναν? Μπακλαβά. Μπακλαβά τη πήγανε και κατά ύφη. Πού το κατάλαβε. Δεν ξέρω εγώ. Γιατί, γιατί ρε παιδί μου. Τη τώρα... γράφει η Τζίτζι. Πώς... Ζηλεύω, τη γράφει η Τζίτζι. Το Τζίτζι, πόρνο του Τζίτζι. Τζίτζι, Τζίτζι. Μετά έφαγε πίτα γύρω. Πίτα γύρω απ' όλα, ναι, με κρεμμύδι, τζατζίκι ναι, ναι. Απ' όλα. Και μαρούλια έχει μέσα. Τι ήταν, κοτόπουλο τη δώσανε. Μετά τη γράφει ξανά η Τζίτζι. Ξαναζηλεύω. Και γενικά έτρωγε, έτρωγε, έτρωγε. Και λέω ρε παιδί μου. Πού το βάζει. Πού τα βάζει η ρουφιάνα, ήθελα να ξέρω. Μετά έχει φωτογράφηση σου λέει. Που εμεί για να κάνουμε φωτογράφηση δεν τρώμε πέντε μέρε. Κατάλαβε. Μια εβδομάδα, ένα μήνα, εντάξει, κοντά είναι. Λοιπόν, αυτά είναι τα showbiz που έχω εγώ, είσαι εσύ. Έχω εγώ, Ρελίνα. Πάλι εγώ θα σώσω την κατάσταση, Ρελίνα. Τι είναι αυτά που διαβάζει, Ρελίνα. Και, και ένα τελευταίο που ήθελα να πω και ήθελα να το πω από χθες είναι ότι έδωσε στη δημοσιότητα η Τζένιφερ Λόπες βίντεο με την προετοιμασία της στα Όσκαρ. Λοιπόν, για να καταλάβετε, κορίτσια, αυτά που βλέπουμε στα Όσκαρ, τα γυαλισμένα και τα πανέμορφα, ναι. Θέλουν κανένα τριήμερο προετοιμασία πριν. Έτσι, κάτι για την πνίγηκα. Για να πάει μια γυναίκα να γίνει τόσο όμορφη όπως γίνονται. Ένα πούλμαν άνθρωποι τους αναλαμβάνουν. Ενέρεση, έτσι γίνομαι κι εγώ. Έτσι δεν γίνεται δουλειά, αλλά. Άσε με τώρα. Άσε να σου πω κανένα γκόσυπ τώρα να πάθεις εδώ το ταράκουλο. Τι έγινε. Καμπουτζίδης. Τι έκανε. Πού πάει ο Καμπουτζίδης. Ξέρω εγώ. Αναλαμβάνει καινούρια εκπομπή. Σόπα. Ναι. Εντάξει. Καλώ είναι παρουσιαστή. Στην ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ πάει ο Καμπουτζίδης. Στην ΕΡΤ πάει ο Καμπουτζίδης. Και θα παρουσιάζει κιόλας και μια εκπομπή που θα κινείται στους ρυθμούς του των Ολυμπιακών Αγώνων. Ναι, ναι. Δηλαδή. Δηλαδή θα είναι σαν speaker. Θα κάνει σε αγώνες δηλαδή. Όχι παιδί μου, θα παρουσιάσει μια εκπομπή που θα έχει να κάνει βάση τους αθλητικούς τους αγώνες των Ολυμπιακών. Τα αθλήματα των Ολυμπιακών Αγώνων. Μάλιστα, τρέχουν δηλαδή και ο Καμπουτζίδης τους παρουσιάζει. Θα παρουσιάζει αυτό, ναι, ναι, ναι. Ο ίδιος λέει κάθε εβδομάδα δοκιμάζει αθλητικά αθλήματα έχοντας καλεσμένο κάποιον κτλ. Και θα δοκιμάζουν και πράγματα στην ΕΡΤ. Ναι. Λοιπόν, και θα παρουσιάσει την εκπομπή Ολυμπιακά Αθλήματα. Ναι, ναι. Δηλαδή, θα παίρνει καλεσμένους και θα λέει πάμε να κάνουμε σκάμα. Ναι. Τρέχει ο Καμπουτζίδης, πηδάει τη σκάμα. Παίρνει φόρο ο καλεσμένος, πηδάει το Καμπουτζίδη. Ηρέμησε λιγάκι, παιδί όχι, μου. Από πάνω από τη σκάμα. Κατάλαβα, ναι, ναι. Αυτό είναι το showbiz που είχε εσύ. Ναι. Θα σα πω εγώ τώρα. Ναι, λοιπόν. Τότε. Σου πω εγώ τώρα showbiz. Α, μα κάνει εσύ τώρα τι μου κρέα. Λοιπόν, ο Χάρη είπε στη Μέγαν. Το παιδί είναι δικό μου. Βάλε μου έκτακτο τώρα να γίνει χαμός. Έκτακτο δελτίο ειδήσεων.
Λοιπόν, πήγανε στο Μαρόκο και είχαν ένα διάλογο μεταξύ τους ο Χάρι με τη Μέγκαν. Κι άλλο. Λοιπόν, και της λέει, όχι, εγώ θα το κλείσω την ενότητα, δική μου είναι. Λοιπόν, λέει, ο Χάρι με τη Μέγκαν πήγαν εκεί και συνομιλούσαν με καθηγητές ενός σχολείου. Μάλιστα. Οι καθηγητές λοιπόν της λένε, συγχαρητήρια για την εγκυμοσύνη σας. Και γυρνάει ο Χάρι και της λέει, είσαι έγκυος. Τι κάτσε, δεν ήξερα ότι ήταν έγκυος. Ρε παιδί μου, ήταν λίγο χαριτολογώντας αυτή η αντί. Δηλαδή το. Πώς σου πω. Και καλά στην πλάκα. Έχει χιούμορο Χάρη, πολύ. Έκπληξη, του λέει η Μέγκαν. Surprise! I'm pregnant! Είναι, βγάλω μαυράκι! Είναι δικό μου, τη λέει ο Χάρη. Αυτό το κάνουμε τα αστεία και εμείς, αλλά δεν πιάνουνε. Τον κοιτάζει λίγο άγρια η Μέγκαν, γιατί είναι και άγρια η Μέγκαν. Και στήκε ο Χάρη. Και φύγανε. Και εξαφανιστήκανε. Πάμε σπίτι, παντόφλα. Έχει φάει βασιλική παντόφλα. Γιατί αυτά τα αστεία δεν πιάνουν, αγάπη μου. Αυτά δεν πιάνονται στην Ελλάδα. Γιατί και στην Ελλάδα να έρθει, λέει η Ελή, μου λένε εμένα, είμαι έγκυος. Ναι. Το έχω πετάξει κι εγώ. Τι έχει πει, αν είναι δικό μου το παιδί. Ναι, δικό μου. Έντροπη. Στο χιούμορ, ρε παιδί μου. Δεν στο... υπάρχει χιούμορ σε αυτές τις περιπτώσεις. Ίδια η Μέγκαν είσαι. Ίδια. Ίδια ξινομούρα είσαι. Και εμφανισιακά, μη σου πω. Καλημέρα στο Βίλτον Ηλία που λέει τελικά η Θεοπούλα υπάρχει. Ναι. Κάτι εννοεί. Τι εννοεί. Σκέψου λίγο. Τι εννοεί, παιδιά. Σκέψου λίγο. Δεν ξέρω, τι σου πω. Δεν πειράζει. Αφού δεν μπορεί να σκεφτεί, δεν πειράζει. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα. Λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα φτάνει στου 12 βαθμού Κελσίου, παιδιά μου. Επιτέλου βγήκε λίγο λιάκο. Ναι. Βγήκε, είδαμε και λίγο. Θα παραμείνει. Είδαμε και λίγο ήλιο. Ναι, θα παραμείνει σήμερα ο ήλιο. Δεν έχουμε βροχέ, δεν έχουμε τίποτα. Η θερμοκρασία στου 12 το βράδυ πέφτει στου 7 με αρκετή εθαλομίχλη. Αύριο ξυπνάμε με λίγο συννεφιά και η θερμοκρασία στου 10 με λίγο βροχούλα. Ναι, α, ναι. Ναι. Και η Πέμπτη θα είναι με λίγο βροχερή. Από το μεσημέρι και μετά ισιώνουν τα πράγματα. Πες μας για τον αέρα. Για τον αγέρα. Ναι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε 4-5 μποφόρ βορειοδυτικούς. Ναι. Το βράδυ πέφτουν στα 2. Αύριο ξυπνάμε με 4 μποφόρ βοριάδες. Περίμενε. Εχθές, ας πούμε, τι μποφόρ είχαμε. Εχθές είχαμε αρκετό αέρα. Είχαμε ένα εφταράκι, πρέπει να το είχαμε. Εγώ τον μποφόρ τον ίδιο τον είχα έξω από την πόρτα μου χθες. Τι σου χτύπαγε. Δηλαδή τέτοιο πράγμα. Και σου έλεγε, άνοιξε μου Ελίνα. Ήταν ο μποφόρ έξω από την πόρτα. Κύριε μποφόρ, δεν σας ανοίγουμε, δεν μπορούμε. Δηλαδή έλεος. Έχω πόρτα ασφαλείας. Λοιπόν, την Παρασκευή θα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία ακόμα ημέρα και το Σάββατο μια πάρα πολύ ωραία ημέρα. Προς Κυριακή μας χαλάνε λίγο τα πράγματα. Και από Δευτέρα κρύο, λέει. Και από Δευτέρα ξαναπτώσει τη θερμοκρασία. Τι έγινε, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Με περιμένει να πάω τριήμερο. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Να δω χιόνι, να δουν χιόνι τα παιδάκια μου. Σημασία έχει ότι 28. Έχουμε καλό καιρό. Σημασία έχει ότι λένε το καλοκαίρι θα έχουμε σαραντάρια και σαρανταδιάρια, να ξέρετε. Και μετά θα γκρινιάζουμε για τη ζέστη. Βέβαια. Αυτή την Πέμπτη κλείνουμε την Τσικνοπέμπτη μας που αλλού. Που αλλού. Στο κτήμα Ανθιδών. Ναι, θα γίνει χαμός. Διότι είναι ένας χώρος υπέροχος, μοναδικός, λίγο πιο έξω από την πόλη. Με απόλυτη εμπειρία να δείτε, να βγείτε, να περπατήσετε μέχρι. Δηλαδή, τρως. Τσικνοπέμπτη. Τρως. Πίνεις, διασκεδάζεις κτλ. Κάνεις και ένα περίπατο μετά να χωνέψεις. Ναι, είναι πολύ ωραία. Βλέπεις και τα ζωάκια με την εκπληκτική θέα στον Βοϊκό Κόλπο. Έχουν τα παιδιά μας αυτή την Τσικνοπέμπτη ένα υπέροχο ζωντανό για όλους εσάς. Ζωντανή μουσική με υπέροχα φαγητά, με ψητά. Θα γίνει χαμός. Το 22-210-96-465 κλείνει το δικό σας ραντεβού στο κτήμα Ανθιδών. Να σας ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω και σένα δηλαδή. Ξέρεις γιατί όλες οι λέξεις οι αρνητικές είναι αυτό που διαβάζαμε μαζί. Ναι. Γιατί οι κακές λέξεις έχουν μέσα το ου. Και όχι μόνο οι κακές και οι ερωτικές. Ου, δηλαδή τσιγκούνης, φαφού, μουτζούρης, ναι. Ρουφιάνος, ναι. Το δίφθογκο ου το έχουν όλες οι κακές λέξεις. Και όχι μόνο. Ποιο άλλο? Και οι ερωτικές. Για πες. Πώς να το πω τώρα. Πες μια ερωτική από ου. Να περιέχει ου, να περιέχει ου. Να περιέχει το ου. Να περιέχει το δίφθογκο ου, ναι. Βάλε, ξεκινάει από πι. Μετά έχει ου. Είναι, ναι, αλλά θεωρείται και βρισιά. Είναι κακή λέξη. Βρισιά θεωρείται το άλλο που ξεκινάει από μη και έχει μετά ου. Πώς ρε, είσαι σαν... Ναι. Λοιπόν, όσοι δεν το ξέρετε, επειδή το διάβασα, ο Σωκράτης δίνει την απάντηση και θα σας την πω σε λίγο. Ο Κοκαλής. Ο Σωκράτης, παιδιά. Και περιμένουμε να μάθουμε αυτό για τα ου που μας έλεγες, για τον... Λοιπόν, ο Σωκράτης είπε ότι, μάλλον δεν είπε, έδωσε την απάντηση. Γιατί όλες οι λέξεις που έχουν αρνητικό νόημα, με αρνητικό νόημα, ναι. Περιέχουν μέσα τους τον ήχο ου, όπως και κάποιες κακές λέξεις. Έτσι. Ναι, ου είναι και άλλα όμως, πολλά που δεν είναι κακές. Λέει βουλή. Ναι, υπάρχουν. Κακή είναι η βουλή. Ναι, υπάρχουν διάφορες λέξεις. Μπουμπούκι, ας πούμε. Μπουμπούκι. Ναι, λουλούδι. Μπουκέτο. Ναι. Αυτές λέει ο Σωκράτης ότι ναι, δεν έχουν αρνητικό νόημα, αλλά τις χρησιμοποιούμε. Τι μπουμπούκι είσαι εσύ. Την μπουλντόζα είσαι ναι, εσύ. Ναι, τι φρούτο είναι αυτός τώρα. Δεν το λέγανε παλιά αυτό. Ναι. Λοιπόν, τι λέει τώρα ο Σωκράτης. Ο Σωκράτης λέει ότι το ουκ, βέβαια ξέρουμε ότι στα αρχαία ήταν το όχι.
στα αρχαία. Ου φωνεύσει. Ήταν το όχι, το μην τέλο πάντων. Τι εντολέ τη, ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. Είναι αρνητικό ήχο. Ένα ήχο που τρόμαζε τον πρωτόγονο άνθρωπο. Η κραυγή του λύκου. Η κραυγή του λύκου. Μπράβο. Τη αρκούδα. Δεν έχω κάνει αρκούδα. Και άλλων ζώων που αποτελούν κίνδυνο για τον άνθρωπο έχουν μέσα το ου. Ναι, όπω ο μπουτάρη. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο, λέει, το μουγκριτό ή το μπουμπουνιτό. Το μπουμπουνιτό δεν τρομάζει. Σου δημιουργούν φόβο αυτές οι λέξεις. Μπουμπουνιτό, μάλιστα. Πες μου μια λέξη με 4 ου. Με 4 ου δεν το ξέρω. Έλα ρε Ελληνάκι. Έλα ρε Ελληνάκι. Με 4 ου. Ναι, 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 ναι. Δεν ξέρω. Υπάρχει λέξη με 4 ου. Για πες τι. Μουστουκούλουρου. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες λέξεις, έχουν εντάξει το υβριστικό χαρακτήρα. Μία λέξη μόνο ελληνική που δεν έχει ου και θεωρείται κακιά είναι αυτό που ξεκινάει από μη και τελειώνει σε κα. Έτσι, μακα. Λοιπόν, αυτή αυτό όμως, δεν είναι υβριστικό, αυτό είναι φιλική πια. Γιατί δεν περιέχει τη λέξη ου, γιατί αυτή η λέξη δεν είναι κακιά. Πες μου μία λέξη με 3 ου. Δεν ξέρω, σου λέει. Έλα ρε Ελίνα, αμάν. Μας λες για τα ου, δεν έχει εκεί λεξιλόγιο. Πες μου μία λέξη με 3 ου. Δεν την ξέρω. Μπουφάν. Μπουφάν. Ναι. Αφού έχει ένα. Και τα άλλα δύο στην κουκούλα. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ απτόητη. Τα γράμματα α, σε αντίθεση με το ου, δηλώνει κάτι αστείο. Έτσι, όπως ναι. Τραλαλά, χαχαχά, χάχας, μπακλαβάς, πατάτας. Είναι κάποιες έτσι λέξεις που χρησιμοποιούμε για να γελάσουμε. Η λέξη μπουτάρες, ρε παιδί μου. Μπουτάρες. Ναι, ναι, έχει κάτι μπουτάρες αυτή, είναι. Ναι, δεν πιάνει. Δεν πάει πουθενά αυτή. Δεν πιάνει, δεν πάει, όχι. Μάλιστα, και δεν, ναι, δεν τον έχουν ρωτήσει ο Σοκράτη για τον μπουτάρες. Η μπουμπουλίνα. Τρομάζει η μπουμπουλίνα. Τρομάζει η μπουμπουλίνα, μάλιστα, μάλιστα. Μούσμουλο λέει και δύο στο κουκούτσι. Λέει ο Πάνος. Δηλαδή η λέξη ζουζούνι. Α, η φράση λέει με 9 ου, ρωτάει εδώ ο φίλος. Μου φάγαν του. Μου φούγουν του μουστουκούλουρού μου. Όντως τώρα. Παιδιά, πάτε καλά. Εγώ σας λέω το Σοκράτη. Σας μιλάει. Δεν θέλετε να μάθετε. Δεν σας λέω. Δεν σας λέω τίποτα. Έλα, κλείστε, δεν λέω τίποτα άλλο. Καλημέρα στον φίλο τον Ηλία που λέει. Ελίνα μου, ο Θεούλης που έχει ένα ου. Είναι κακιά λέξη. Όχι, παιδιά. Όχι. Είπα για τις περισσότερες. Μη βουλιάξουμε. Έχει δύο ου. Έχει και αυτό. Ναι, βουλιάξουμε. Δεν βουλιάζω. Κουκουρούκου, λέει, παιδιά. Κουκουρούκου. Ο Δημήτρης. Καλημέρα. Δούσμου. Δούσμου του μουστουκούλουρού μου. Ναι, ναι, ναι. Κουτουρού, λέει, Χαρούλα. Μουσμούλο. Σου έχουν στείλει και ένα ένιγμα. Ελίνα μου, άψυχο ψυχή δεν έχει και στον ουρανό πηγαίνει. Τι είναι. Τι είναι. Αχ, το ξέρω αυτό. Το κάνω με τα παιδιά μου. Αχ, πες το. Το κάνω με τα παιδιά μου αυτό. Άψυχο ψυχή δεν έχει και στον ουρανό πηγαίνει. Τι είναι, Ελίνα. Το σύννεφο. Το σύννεφο. Εμένα ρωτάς. Δεν ξέρω. Τι το είναι, όνειρο, όχι. Όχι. Όχι, δεν ξέρω. Το ξέρεις. Όχι. Για να δούμε, ρε παιδιά. Το κάνω με τα παιδιά εγώ αυτό. Λοιπόν, υπάρχει και άλλη μία λέξη το οποίο μπορεί να θεωρηθεί κακιά. Δεν ξέρω, μας πεις εσύ, Ελίνα μου. Είναι το γουνάκι. Το γουνάκι δεν είναι. Δεν είναι κακιά λέξη. Όχι. Χάρισέ μου το γουνάκι σου που είναι μια ατάκα, δεν την ξέρεις. Δεν ούτε, ξέρω, αυτή, ούτε αυτή την ξέρω. Ούτε το γουνάκι είναι κακό. Το μουσι. Το μου, ούτε αυτό είναι. Κάτι που ξεκινάει από ταφ σίγμα και έχει ου μετά και λάμδα μετά. Δεν το ξέρω αυτό. Το τσουλ. Α, αυτό τι είναι. Είναι μέσα σε λέξεις που έχουν κακές. Δεν λέμε κακές λέξεις, λέμε λέξεις που έχουν αρνητικό νόημα. Λοιπόν, πάμε παιδιά, έχουμε παιχνίδι. Αφού ξεκινήσαμε τις λέξεις τα ου, τα μου, τα σου, τα μου, ζουν, ζουν, ζουν. Πάμε, Λίνα, είσαι έτοιμη. Είμαι έτοιμη, παιδιά. Τηλεφωνήστε 22-2-10-62-700. Παίζουμε τη συλλαβή μας. Μία συλλαβή, πέντε λέξεις να ξεκινούν από αυτή τη συλλαβή και 15 δευτερόλεπτα. Και 15 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, τι να σου βάλω σήμερα. Βάλε μου το ου. Ωραία, να σου βάλω το ου. Πες μου πέντε λέξεις που ξεκινάνε από ου. Ούλα. Τι ούλα. Ούλα, τα ούλα μας. Α, κάτσε, ο χρόνος δεν ξεκίνησε ακόμα. Α. Περίμενε, περίμενε, πάμε, ξεκινάμε. Βοηθάτε, παιδιά. Ούλα. Ου να μου χαθείς. Ου στο διάλο. Ουρακοτάγκος. Ουρανός. Πάλι, δόξα τω Θεώ, τον είπε. Ουράνιο. Ναι, τίποτα άλλο. Ουρανοξύστης. Εντάξει, πώς θα θέλεις. Άλλο ένα, άλλο ένα, άλλο ένα. Λες καλέ, τα πέτυχα όλα. Ποιο μωρέ να βάλω το ούλα, ούλα, ου, 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 στα από εδώ. Το ούλα είπα. Ναι. Το ουρανός, ναι. Το ουρακοτάγκος, ναι. Το ουράνιο και το ουρανοξύστη. Ο ουρανός με το ουράνιο είναι το ίδιο. Όχι. Ας έλεγες ουρανία. Όχι, όχι, δεν είπα ας το. Ας έλεγες ουρανία. Άλλο είναι το ουράνιο, άλλο είναι ο ουρανός. Μάλιστα, εσύ, ωραία, σας δώσουμε συγχαρητήρια. Ελίνα, μου κέρδισες. Ευχαριστώ, παιδιά. Μπράβο, δόξα τω Θεώ και κέρδισες. Μέσα στο Σοκράτη. Λοιπόν, 22-2-10-62-700, επικοινωνήστε μαζί μας. Εύκολα τα πραγματάκια για εσάς για να κερδίσετε υπέροχα δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. 22-2-10-62-700. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα. Λοιπόν, είσαι έτοιμη.
Είμαι. Εύκολα, Εύκολο. Πανεύκολο, πανεύκολο. Λοιπόν, σου δίνω, θέλω να μου πεις 5 λέξεις, 15 δευτερόλεπτα που ξεκινάνε με μη, έψιλον και ταφ. Ομπό, εντάξει, λοιπόν, πάμε. Μετ. Ξεκινάμε. Ναι, μετρό. Ναι, ναι. Μέτρημα. Μετριάζω. Μέτρο. Και με. Μέτρημα. Το πες, άλλο. Μετά, καλέ. Μεταβολή. Δεν το σκέφτηκα. Μεταμφίεση, μετάνοια, μεταξωτά. Ναι. Να βάλω τα μεταξωτά. Δεν πειράζει, Μαράκι μου, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, Μαράκι. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Καλά είμαστε εσείς. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Το όνομά σου? Είμαι ο Βλάσης. Γεια σου, Βλάση. Τι κάνετε? Κλείσε λίγο το παράθυρό σου. Πολύ, όχι λίγο. Είναι κλείστο, μπράβο. Τώρα καλύτερα. Κάπως καλύτερα. Δεν τον ακούω καλά. Όχι. Ξανακάλεσε, Βλάση μου, να έχουμε καλύτερη και πιο καθαρή γραμμή. Καλημέρα, Γεράσιμε. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις? Καλώς το Γεράσιμε. Καλά είμαι, εσείς τι κάνετε? Καλά και εμείς. Πού είσαι, πού σε έχουμε πετύχει? Βόλτα έχω φάει τώρα. Βόλτα πού? Στο βουνό. Α, στο βουνό. Στο βουνό. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε. Θέλω να μου δώσεις μέσα σε 15 δευτερόλεπτα λέξεις που ξεκινάνε από νι, όμικρον και μη. Από νόμ. Νόμος, νόμιμο, νομοθεσία, όλα νομοδότης, ναι. Νομαρχία. Μη μου βάζεις συνώνυμα. Πάμε. Νόμιμος, νομός. Ναι. Το νόμιμο τον είπες, άλλο. Και το νόμο τον είπες. Νομιμότητα. Μου έχεις βάλει όλα τα συνώνυμα, εσύ Γεράσιμε. Νόμισμα. Νόμιμος, νομιμότητα. Μπορούσα να πεις νόμος, νομός. Βάλε αλλού τον τόνο. Δεν πειράζει, έγινε. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι έγινε με τις γραμμές σήμερα? Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά εσύ? Καλά και εμείς, το ονοματάκι σου? Μαρία. Έλα, Μαράκι μου. Λοιπόν, Μαρία μου, είσαι Μαρία νούμερο 2. Γιατί είχαμε και τη Μαρία την πρώτη. Μαρία μου, Έλα, πες μου. Όχι, πείτε μου. Α, εγώ να σου πω. Λοιπόν, θέλω μέσα στα 15 δευτερόλεπτα 5 λέξεις που ξεκινάνε από μη, γιώτα, ναι, και κάπα. Από μικ. Μικρός, μικρούλης, μικρότητα. Όχι συνώνυμα. Μικρός, μικροφέρνο. Πάει αφήστε. Μικροτσότσονος. Μικρός, μικρούλης, μικρούλης. Λοιπόν, θα ξαναπάρω αν προλάβω σήμερα, θα κερδίσω τέλος. Έγινε, καλημέρα. Α, είσαι πρώτη, Μαρία. Ναι. Έγινε, Μαράκι μου, καλημέρα. Λοιπόν, θα επιμείνω και θα κερδίσω. Επιμένω νικάω. Καλημέρα. Καλημέρα, Ειρήνη. Καλημέρα στην όμορφη διασκεδαστική παρέα. Καλώς στην Ειρήνη. Τι κάνεις, Ειρήνη? Τι κάνετε? Καλά είμαστε, εσύ τι κάνεις? Εσύ πώς έχεις ξυπνήσει σήμερα? Μια χαρούλα, δόξα τω Θεώ. Τι ζώδιο είσαι? Δίδυμος. Γι' αυτό έχεις ξυπνήσει ωραία, έτσι. Δίδυμη, τα ζώδια του αέρα σήμερα και τη φωτιά. Ελλήνα μου, γλυκιά. Αχ, γλυκιά μου. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, Ειρήνη μου, 5 λέξεις που ξεκινάνε από ήτα και μη. Από ήμ. Ήμ. Α, καλά. Έλα. Ήτα, ημέρα. Ναι. Ηρεμία. Ναι. Όχι, ηρεμία είναι. Όχι. Ναι. Ημέρα. Ημέρα μου. Ημέρα. Καλά. Τώρα χαιρετίσματα. Μπλόκαρα, παιδιά. Η μη γυμνός, η μικρανίες. Δεν έχει. Όσα ήτανε. Οι μικρανίες δεν έχεις. Η μισφαίρια. Όχι, καλά, δόξα τω Θεώ δεν έχω. Δεν πειράζει. Τυχερή, δεν πειράζει, έγινε. Καλημέρα. Τσαου. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τι καλημέρα, κάνετε? Ποιος είναι? Έλα, Ευαγγελία. Μου, έλα, Ευαγγελία. Τι κάνετε? Καλά είμαστε, εσύ τι κάνεις? Από πού τηλεφωνείς? Από ροπό, τέλεια. Λοιπόν, θέλω να μου πεις 5 λέξεις που ξεκινάνε από φι και λάμδα. Από φλ. Έλα. Φιλτσάνι. Ναι. Λογέρα. Νάτσα. Πάμε. Πώς? Έχει μάλλον πρόβλημα η γραμμή. Έλα. Το φρούτο. Θέλουμε φι και λάμδα. Ναι, Ευαγγελία. Δυστυχώς μας έφαγε ο χρόνος, μας έφαγε και η γραμμή, δεν έχουμε καλό σήμα. Καλημέρα. Ναι. Αντιγόνη.
Καλημέρα. Καλημέρα. Όπου γυναίκες σήμερα, στη σειρά οι γυναίκες σήμερα. Γεια σου Αντιγόνη με το υπέροχο όνομα. Αντιγόνη το κανόνι. Είναι λοιπόν αυτό που λένε αγάπη που σε λέγανε Αντιγόνη. Είναι αγαπημένο μου τραγούδι αυτό. Εμείς λέγαμε μια φίλη Αντιγόνη που είχαμε, ρε παιδί μου, και ήταν πάρα πολύ όμορφη. Αντιγόνη το κανόνι. Ήτανε... Αντιγόνη, παιδί μου, το τραγούδι είπα εγώ. Α, λοιπόν, Αντιγόνη μου. Θέλω, είσαι η τελευταία γραμμή και ελπίζω και η πιο τυχερή από όλες. Θέλω να μου πεις πέντε λέξεις που ξεκινάνε από όμικρον και μη. Από ομ. Όμορφη. Όμορφος, ομορφιά. Όχι, όχι. Όχι συνώνυμα. Ομοιότητα, ομοιοκαταληξία. Τρεις, ναι. Αστίνα, αστίνα. Λέγε, 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 λέγε. Έλα. Έλα. Έλα, έλα. Ομάδα, ομιλία, ομίχλη, όμηρος. Γιατί δεν τα έλεγες πιο πιο. Έλατε. Γιατί δεν τα έλεγες, Γιώργο. Έγινε, Αντιγόνη μου, καλή σου μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Αύριο πάλι λοιπόν 22-2-10-62-700 δηλώσει συμμετοχή. Μία συλλαβή, 5 λέξεις, 15 λεπτά. Αν είναι δυνατόν, κέρδισε η Ελίνα σήμερα και κέρδισε κανένας. Πω πω παιδιά. Και τρεις μαθητευόμενοι καλόγεροι πρέπει να περάσουν ένα τελευταίο τεστ. Ναι. Ο αρχικαλόγερος που λέτε και δάσκαλός τους ταυτόχρονα τους συγκεντρώνει σε ένα δωμάτιο και τους βάζει να χρηθούν τελείως. Να μείνουν όπως τους γέννησε η μητέρα τους. Και πάνω στο μόριό τους κρεμάει ένα καμπανάκι. Ένα κουδουνάκι. Ναι. Λοιπόν, οι καλόγεροι βέβαια έχουν μείνει λίγο με το στόμα ανοιχτό. Δηλαδή, τι συμβαίνει εδώ? Ανοίγει η πόρτα, ο αρχιδιάκονος μπαίνει μέσα και μαζί του μια πανέμορφη κοπέλα. Φορώντας διάφανα ρούχα, η οποία αρχίζει, ρε παιδί μου, να χορεύει αισθησιακά. Λέει ο αρχικαλόγερος τώρα. Όποιανού το καμπανάκι χτυπήσει, δεν περνάει τη δοκιμασία. Άκου τώρα ο άλλος. Για να γίνουν να περάσουν το τελευταίο τεστ. Καψώνει, καψώνει. Αρχίζει η κοπέλα, λυκνίζεται, χορεύει, κάνει, πάει στον πρώτο μπροστά. Με το που το πλησιάζει η κοπέλα αισθησιακά και τον αγγίζει, το καμπανάκι πήρε φωτιά. Το έχουμε και πρόχειρο εδώ. Αδελφέ Γεώργη, δεν περίμενα από σένα. Πήγαινε σε παρακαλώ να κάνεις ένα κρύο ντους, να προσευχηθείς για την αδυναμία σου που μπήκε στον πειρασμό. Ένα μήνα αποχή. Και σε ένα μήνα έλα πάλι από εδώ. Η γυναίκα συνεχίζει βέβαια. Χορεύει, κάνει, δάνει. Πάει στον δεύτερο. Με το που χορεύει και του γυρνάει το απεσινά της πάνω του, αρχικακούς το καμπανάκι. Λύσαξε το καμπανάκι. Αδελφέ Ιωάννη, δεν τρέπεσαι λίγο? Μπήκε στον πειρασμό, φύγε. Σε ένα μήνα έλα και εσύ πάλι από εδώ, να δοκιμάσουμε το τεστ. Η γυναίκα βέβαια πάει στον τελευταίο τον καλόγερο και κάνει ακριβώς τα ίδια. Του χορεύει, του λυκνίζεται. Αυτός βράχος ντούρος, δεν καμπανάκια, δεν τίποτα. Τα βγάζει όλα η κοπέλα, δεν μένει και αυτή η γυμνή. Αρχίζει, του τρίβεται, του κάνει, του ράνει. Τίποτα, ανταπόκριση καμία. Πω, η γυναίκα βαρέθηκε και φεύγει. Αδελφέ Κώστα, αδελφέ Κώστα, μπράβο σου. Τώρα κατάλαβα την αληθινή δύναμη της ψυχής σου. Τώρα πήγαινε και εσύ να κάνεις ντους με τους άλλους καλόγερους. Ναι, πες. Γιατί? Καλημέρα σας. Καλημέρα να έχετε σήμερα Τρίτη. Τρίτη. Πήγαινε κάνε μπάνιο με τους άλλους καλόγερους. Ναι. Α! Δεν άκουσα το κουδουνάκι, συγγνώμη. Με δουλεύεις, ρε. Με δουλεύεις. Γιώργος και Ελίνα. Σοκ FM Morning Show.